Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα, τίτλοι ειδήσεων. Ανώμαλη προσγείωση της κυβέρνησης στο προσφυγικό. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά 1.500 προσφύγων στην ενδοχώρα, αλλά οι προσφυγικές ροές στα νησιά συνεχίζουν να θυμίζουν το 2015. Καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ πως η κυβέρνηση μετατρέπει το θέμα από ευρωτουρκικό σε διμερές. Σε ρυθμούς ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ώρα της αλήθειας για το δημοσιονομικό χώρο, αλλά και τις μειώσεις φόρων. Το στίγμα του στη δική του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σύγκρουση για το φάλτσο Μητσοτάκη με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αντιδράσεις από την τοποθέτηση συνδέσμων της ΕΥΠ σε όλα τα Υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες. Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Επιστροφή της ΕΥΠ στις ένδοξες εποχές της ΚΙΠ με υποπαρακολούθηση υπουργούς και κρατικούς αξιωματούχους θέλει το Μαξίμου. Και καλό μήνα με αυξήσεις στους λογαριασμούς από τη ΔΕΗ. Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση για το σχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Προσπάθεια απαξίωσης καταγγέλει η αντιπολίτευση. Πώς μετακυλίεται σε όλα τα αγαθά η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Δραματική είναι η κατάσταση στη Λέσβο, με τους πρόσφυγες να καταφθάνουν καθημερινά ανά εκατοντάδες από τα τουρκικά παράλια. Σήμερα μόνο μεταφέρθηκαν με δύο πλοία 1.500 πρόσφυγες και μετανάστες στη Νέα Καβάλα Κιλκής από το νησί, το οποίο όμως συνεχίζει να ασφυκτιά από τους χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί. Η κατάσταση στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχει επιδεινωθεί, γεγονός που έχει αναζωπηρώσει την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ έχει προκαλέσει και την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κατά πόσον η Τουρκία τηρεί το καθήκον της βάσει της υπάρχουσα συμφωνίας. Μήνυμα πάντως προς την γειτονική χώρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέμβιας. Μνήμες 2015 έχουν ξυπνήσει στο νησί της Λέσβου, όταν η προσφυγική κρίση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Από σήμερα τα ξημερώματα ξεκίνησε η επιχείρηση μετακίνησης 1.500 προσφύγων και μεταναστών από το νησί, με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Κισαία, και μετά στις δομές φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Κιλκής. Συγκεκριμένα, με το πλοίο Καλντέρα Βίστα αποχώρησαν 635 άτομα στις 10.30 το πρωί, ενώ αργά το μεσημέρι οι υπόλοιποι από τους 1.500 συνολικά που ήταν ο στόχος με το πλοίο Aqua Blue στον ίδιο προορισμό. Οι χίλιοι θα πάνε σε χώρο φιλοξενία στη Νέα Καβάλα Κιλκής και οι υπόλοιποι 500 σε άλλες δομές της Βόρειας Ελλάδας. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, ενώ ενεπλάκησαν και οι ένοπλες δυνάμεις με φορτηγά προκειμένου να μεταφέρουν τα προσωπικά έδη των μετακινουμένων. Τις προηγούμενες ημέρες είχε δοθεί εντολή στη διοίκηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας να ενημερώσει και να προετοιμάσει 1.500 άτομα που έρχονταν από ευάλωτες ομάδες ότι σήμερα θα αναχωρούσαν με δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού. I have problem because I go and not home and tent new cavalier tent not home. I want home. I want a good life. Μουριά no good. Μουριά no good. Μουριά τσοχ problem. Τσοχ problem. 640 άτομα. 642 άτομα. Τώρα με το πρώτο καράβι. Με το δεύτερο άλλοι τόσοι και αυξάνονται κι άλλοι, θα φύγουν κι άλλοι. Υπάρχει και θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Ο αγωγός που κατευθύνεται προς τον οικισμό της Νέας Καβάλας και εξυπηρετεί για το κέντρο φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί πριν πολλά χρόνια στο να εξυπηρετεί αριθμό περίπου 150 με 200 κατοίκους. Παρ' όλα αυτά, το νησί της Λέσβου ασφικτιά, καθώς η Μόρια διαθέτει τον πλέον υπερπλήρη καταβλισμό προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη, φιλοξενώντας συνολικά 10.241 άτομα, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ. Αυτή η εκένωση που βλέπουμε σήμερα να γίνεται δεν αρκεί από μόνη της, εάν ο ρυθμός εισόδου παραμείνει ίδιος ψηλός. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνει καλή φύλαξη των συνόρων, ώστε να υπάρχει αποτροπή εισόδου. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου μάλιστα έχει ζητήσει να μεταφερθούν σε άλλες δομές της χώρας ακόμα 3.000 άτομα, συνολικά δηλαδή 4.500, αλλά και να παρθούν πιο δραστικά μέτρα για να προφυλαχθούν τα σύνορα. Σε πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το προσφυγικό. Το να κουνάει λοιπόν το δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε στο παρελθόν ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, όταν έλεγαν προηγούμενοι υπουργοί της κυβέρνησης που πέρασε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα έρχονται, θα λιάζονται και ξαφνικά θα εξαφανίζονται. Όταν δώσαμε το δικαίωμα στην Τουρκία να καταλάβει ότι είμαστε μια χώρα η οποία είναι σουρωτήρη. Και έρχονται τώρα αυτοί και κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση σημείωσε μια μεγάλη καθυστέρηση. Μεγάλη καθυστέρηση στο να αντιληφθεί το πραγματικό, την πραγματικότητα σε σχέση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Θα δούμε αποτροπή στο Αιγαίο. Καθόλου, αυτό είναι τα βασικά ερωτήματα. Αποτροπή βεβαίως.
θα πρέπει να φυλάμε τα σύνορα. Μα πρέπει να γίνει. Μα το είδαμε το 2015, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες οι προ... Τι λέτε. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, ακούστε, κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν σας διακόπτω, αλλά ναι, είμαστε, σε δύο διαφορετικές, είμαστε σε δύο διαφορετικές λογικές. Όχι, δεν έχουν οι ιδεολογικές. Εσείς είχατε μια συγκεκριμένη άποψη για το μεταναστευτικό και το είδαμε πώς πνίγηκε η πολιτική σας μέσα στις λάσπες. Εγώ συμφωνώ με την άποψη είναι ο κύριος Κουμπουτσάκος. Μα γιατί σας είπα εγώ ότι σας λέω. Ξαφνικά από την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κουμπουτσάκος με παρησία παραδέχεται. Μα προφανώς υπάρχει ευρωπαϊκό. Το 2015 για τις προσφυγές. Φυγικές ροές από την Τουρκία στη Λέσβο. Η Νέα Δημοκρατία φώναζε πως φταίει ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερά. Τώρα που μέσα σε μία μέρα είχαμε 600 αφήξεις στη Λέσβο, η Νέα Δημοκρατία ανακαλύπτει πως ευθύνονται οι γεωπολιτικές συνθήκες και τα παιχνίδια του Ερντογάν. Φθηνός λαϊκισμός. Το κίνημα αλλαγής καταλογίζει ευθύνες και στην ΙΝ και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει είτε τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα είτε της κυρίας Χρυσοδουλοπούλου που έδωσαν ένα τελείως λάθος μήνυμα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει δυστυχώς ούτε την Ιδωμένη ούτε τη Μόρια για την οποία έχετε τεράστιες ευθύνες. Και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει και το θέμα που πήγαν το 1,6 δις ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε ραδιοφωνική του συνέντευξη κληθείς να σχολιάσει το διάβημα προς τον Τούρκο πρέσβη μετά την αύξηση των προσφυγικών ροών, τόνισε πως είναι σημαντική υποχρέωση της Τουρκίας, όπως προβλέπει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μετατρέπεται το Αιγαίο σε χώρο διέλευσης παράνομων μεταναστών. Το ότι γυρίσαμε στην κατάσταση του 2012 αποτελεί παράβαση από την πλευρά της Τουρκίας και θα έπρεπε να υπάρξει διάβημα προς την τουρκική πλευρά. Την έντονη ανησυχία της για την αύξηση των προσφυγικών ροών εκφράζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δρομολογώντας επιπρόσθετη βοήθεια προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Την ίδια ώρα, ασταμάτητες είναι οι αφήξεις προσφύγων στα ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα στο νησί της Λέσβου, που έχει πληγεί περισσότερο, τον Αύγουστο έφτασαν πάνω από 6.500 άτομα, ενώ οι καθημερινές ροές υπολογίζονται στα 50 με 100 άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία, οι ροές σε σχέση με πέρσι έχουν τετραπλασιαστεί. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα. Μαζί μας ο συνάδελφός μας, ο Φίβος Κλαβιανός. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, και είμαι για το καινούριο σκηνικό. Σε όλους μας. Βλέπω ότι οι περισσότερες περιγραφές για το τι συμβαίνει στη Λέσβο και όχι μόνο, μιλάνε για σκηνές από το 2015. Προφανώς. Και υπάρχει μια δυσάρεστη προσγείωση της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Όλα αυτά που έλεγε και. Δυστυχώς, τα λένε ακόμα, είδα βουλευτές στο βίντεο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι πρόσφυγες, μετανάστες που πρέπει να έρθουν στη χώρα μας. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου και τώρα αποδεικνύεται ότι η ίδια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν η Τουρκία έχει 3-4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και απειλεί ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ανοίξει τις διόδους, είναι προφανές ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είδαμε τον κύριο Κουμουτσάκο να λέει για τους γεωπολιτικούς λόγους. Αυτονόητη δήλωση. Δεν την έλεγε όμως προεκλογικά. Προεκλογικά έφταιγε η ανικανότητα της κυβέρνησης. Εντάξει, τώρα αλίμονο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ναι. Είδαμε επίσης ότι κατάργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Νέα Δημοκρατία. Τελικά τώρα γίνονται συσκέψεις του ΚΙΣΕΑ για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση? Ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα. Κακώς το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αποσυμφόρηση των νησιών με τη μεταφορά ορισμένων εκ των προσφύγων στην Ερντοχώρα δεν το έχει προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Για μικροπολιτικούς λόγους δεν το έχει προχωρήσει. Ναι. Για να ικανοποιήσει δημάρχους που πρόσκειταν στη Νέα Δημοκρατία και να μην τους δυσαρεστήσει, το έχει παγώσει. Και τώρα τους μεταφέρει σε πολύ ακατάλληλους χώρους και χωρίς να έχει προετοιμάσει χώρους και για άλλους πρόσφυγες που θα έρθουν στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά δε το περιβόητο των επιστροφών, ναι, το οποίο το λέει και ο Σαλβίνη, άντε πιάσε τις χώρες να τις πείσεις να επιστρέψουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από εκεί από όπου προέρχονται. Δεν είναι απλά πράγματα. Κακώς λέγονται ακόμα πράγματα για το ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα πράγματα στη φύλαξη των συνόρων. Ξέρουμε ότι οποιαδήποτε λέξη εκφέρεται για τη φύλαξη των συνόρων ουσιαστικά υπονοεί ότι θα έρχονται άνθρωποι με βάρκες, παιδάκια. Η μισή από αυτούς είναι παιδάκια σχεδόν. Και ενώ βυθίζονται οι βάρκες, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν τις ζωές τους, το λιμενικό θα προσπαθεί να τους πιέζει, να τους βάζει να πνίγονται ουσιαστικά στα τουρκικά χωρικά ύδατα και όχι στα δικά μας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και προσβάλλουν κιόλας και τους ανθρώπους του λιμενικού που τόσα χρόνια
έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες διασώζοντας χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και τους αξίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Και όλα αυτά μερικά 24 ώρα μετά την ονοματοθεσία του προβλήτα της Μυτιλίνης σε Κυριάκο Παπαδόπουλο από τον περίφημο πλωτάρχη του λιμενικού σώματος, ο οποίος πέθανε ενώ είχε γίνει γνωστός για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, τις οποίες κατέβαλε επί 4 περίπου χρόνια, δεν απατώμε, και ποιος ξέρει για πόσες εκατοντάδες ζωές, έχουν σωθεί χάρη στις προσπάθειες του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Και αξίζει ένα μπράβο στον κύριο Βούτση, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, mm-hmm. που έβαλε μπροστά αυτό το θέμα, γιατί όντως η μνήμη αυτού του ανθρώπου μας τιμά όλους σαν χώρα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, να συνεννοηθεί με την Τουρκία όσο γίνεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των διακινητών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την συνεργασία με την Τουρκία σε αυτό το πρόβλημα. Και δεύτερον, να επανεξετάσει το θέμα του δεύτερου βαθμού εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, γιατί αν στον πρώτο βαθμό σταματάει εκεί η διαδικασία, τότε όπως επιβάλλει το διοικητικό δίκαιο, θα πηγαίνουν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες που δεν έχει τεθεί η αίτηση, που δεν έχει εγκριθεί η αίτησή τους, και θα προσφεύγουν στα δικαστήρια. Mm-hmm. Τα δικαστήρια ξέρουμε ότι είναι σε αθλία κατάσταση εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, και έχουν φρακάρει. Θα έχουν νέα μεγάλη επιβάρυνση και θα παγώσουν τα πάντα. Χώρια το ότι δεν μας τιμά ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μια πρακτική που καμία από τις άλλες προηγμένες χώρες δεν ακολουθεί, δηλαδή να εξετάζεται η αίτηση ασύλου μόνο στον πρώτο βαθμό. Προφανώς αναφέρεσαι στις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε προχθές Σάββατο, και αυτό ήταν μία από τις αποφάσεις, η κατάργηση των δευτεροβάθμιων επιτροπών. Άλλωστε, να πούμε ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν το είχε χρησιμοποιήσει και ως αιχμή του αντιπολιτευτικού της δόρατος για να στηρίξει την κριτική της ότι η προηγούμενη κυβέρνηση καθυστερούσε να προχωρήσει στις διαδικασίες διαχωρισμού μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Να κάνουμε τον κύκλο της συζήτησης. Βέβαια. Παρουσιάσαμε πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι δεν είναι απλά κάποια κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κατηγορούμε την Νέα Δημοκρατία ότι θα έπρεπε να κάνει πιο πολλά, αλλά έκανε έναν τεράστιο λαϊκισμό να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση, πρώτον, ότι έλεγε στους πρόσφυγες και μετανάστες, ελάτε εδώ εμείς, δεν ξέρω εγώ γιατί είμαστε αριστεροί, δεν τέλος πάντων είμαστε ανεύθυνοι, λέμε στους πρόσφυγες να έρθουνε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Συρία είναι δίπλα στην Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους για να κάνει πολιτική εις βάρος της Ελλάδας και εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της περισσότερο. Όλα τα άλλα είναι, με το λαϊκό τρόπο να το πω, κουραφέξαλα. Δεύτερον, κατηγορούσε επίσης την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν είναι αποτελεσματική και γιατί στη Μόρια δεν έχει καλύτερες συνθήκες και γιατί στο άλλο μέρος που μαζεύονται οι πρόσφυγες δεν υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση στη Μόρια περιποιούσε ή περιποιεί τιμή για την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά βλέπει και η ίδια ότι τελικά η πολιτική διαχείριση δεν είναι απλή. Γιατί κάθε πρόσφυγας που φεύγει από τα νησιά δεν μπαίνει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Υπάρχουν νομικές περιπλοκές. Ναι, αλλά προφανώς τα νησιά δεν μπορούν να έχουν πληθυσμό 1:2, δηλαδή όσο είναι ο πληθυσμός τους, η μισή να είναι πρόσφυγες. Πρέπει να μην είναι τόσο φρακαρισμένοι, να πάνε στην ενδοχώρα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να έχει κάποιος προετοιμάσει κάποια μέρη να συγκεντρωθούν εκεί οι πρόσφυγες, κάποιους χώρους φιλοξενίας, κάποια προγράμματα διαμονή σε σπίτια με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήματα της Διεθνής Αμνηστίας. Όλα αυτά λοιπόν, κακώς κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν τα κάνει, τα έκανε. Mm-hmm. 30.000 περίπου άνθρωποι είχαν φύγει το 2018 και το 2019 από τα νησιά και είχαν πάει στην ενδοχώρα με τέτοιου είδους προγράμματα. Τώρα λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει η καινούρια κυβέρνηση είναι να επιταχύνει τα βήματα της παλιάς. Και μάλιστα, αν θέλει πολιτικά να ζητήσει και ένα συγγνώμη για όλα αυτά που έλεγε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Το πας μακριά νομίζω. Φίβο, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Αυτό είναι αλήθεια. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Χτυπούν κόκκινο οι μηχανές των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει σήμερα συνάντηση με τους κοινωνικούς φορείς και να δηλώνει ότι η πολιτεία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, αλλά όπως είπε, περιμένει από τους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στο κοινωνικό τους ρόλο. Από την άλλη, εβδομάδα συσκέψεων έχει ήδη ξεκινήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να προετοιμάζει την αντιπολιτευτική στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ΔΕΘ, από τους οποίους ζήτησε τις θέσεις τους για την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για καλά νέα στο μέτωπο των επενδύσεων και διαμήνυσε ότι η πολιτεία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, αλλά περιμένει από τους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο. Μάλιστα, αποκάλυψε το σύνθημα της φετινής ΔΕΘ, που είναι ανάπτυξη για όλους. Η πολιτεία θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα με κάθε κίνητρο για να αναπτυχθεί, απαιτεί όμως και από αυτήν να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο. Να σέβεται τον νόμο, τις υποχρεώσεις της, να φροντίζει τους εργαζόμενους και να φροντίζει βέβαια και το κοινό μας περιβάλλον. Είναι αυτή η συμφωνία αλήθειας για την οποία είχα μιλήσει πολλές φορές όταν ήμουν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης και την οποία σας καλώ όλους, όλες και όλους να την κάνουμε πράξη τώρα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολύ θετικά τα νέα στο μέτωπο των επενδύσεων, αναφερόμενο στο ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ζητήσαμε να αποκατασταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο κατώτερος μισθός, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και βεβαίως το ασφαλιστικό ζήτημα, δήλωσε από τη μεριά του ο επικεφαλής της ΓΕΣΕΕ. Τα κεντρικά, τα κομβικά ζητήματα που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις και στο εργασιακό καθεστώς που απορριθμίστηκε πλήρως την περίοδο των μνημονίων. Εβδομάδα συσκέψεων εν ώψη της ΔΕΘ ξεκινά σήμερα στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει συσκέψει με το οικονομικό επιτελείο του κόμματος αλλά και με τους αρμόδιους τομεάρχες. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης θα βρεθεί το θέμα των πλεονασμάτων, με την Κουμουνδούρου να κατηγορεί το Μαξίμου που δεν υιοθέτησε τη θέση της να χρησιμοποιηθούν 1,8 δισεκατομμύρια για τα επόμενα 3 έτη από το μαξιλάρι, ώστε να ακολουθηθεί κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν εντελώς λανθασμένες τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα μέσω δανεισμού, τη στιγμή που το Βρετανικό Μουσείο προϋπόθεση την αναγνώριση της ιδιοκτησίας του επί των μαρμάρων προκειμένου να τα δανείσει. Υπάρχει ένα πάγιο αίτημα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να δοθούν στη χώρα μας, εκεί όπου ανήκουν δηλαδή, και όχι να δανειστούν. Αν ο δανεισμός ουσιαστικά σημαίνει αποδοχή της κυριότητας των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Μεγάλη Βρετανία, τότε είναι λάθος, διότι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι σαφές είναι ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αυτή την κυριότητα. Με έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Μπόρις Τζόνσον, με αφορμή μια παλιά φωτογραφία των δύο, η πρώην Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά σημειώνει ότι ο δανεισμός των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια λάθος πολιτική κίνηση. Μπόρις, μην επιμένεις. Σου εξηγώ πως δεν τα θέλω δανεικά. Τα θέλω για πάντα πίσω. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Είδαμε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση κινούνται σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Φίβος Κλαδιανός παραμένει εδώ. Έχει προστεθεί και ο Χρήστος Κιμπιζής. Καλησπέρα και σε εσένα, Χρήστο. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι παραδοσιακά τα δύο Σαββατοκύριακα, Φίβο, με τα οποία ξεκινάει αυτό που λέμε η πολιτική σεζόν. Έτσι, η εμφάνιση του Πρωθυπουργού και η εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 7-8 και το επόμενο 15-16 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ξεκινάει και η τετραετία ουσιαστικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρχαν βέβαια προγραμματικές δηλώσεις, είδαμε κάποια νομοσχέδια, αλλά ο κόσμος τα παρακολουθήσει πιο πολύ από τώρα. Και το ουσιαστικό, υπάρχουν δύο σημαντικά ταξίδια που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι και στο Βερολίνο, όπου θα δούμε τελικά τώρα το αποτέλεσμα όσων συζητήθηκαν εκεί. Βλέπουμε, είδαμε στο πρωτοσέλιδο της Real χτες ότι έχουν κλείσει δύο φρεγάτες, πιθανότατα, ότι αναζητούνται τρόποι χρηματοδότησης. Είδαμε, ή μάλλον δεν είδαμε, να μπαίνει το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είδαμε χλιαρό τρόπο αντιμετώπισης της Τουρκίας από την κυρία Μέρκελ, εξαιρετικά θερμό, από τον κύριο Μακρόν. Θα προτιμούσαμε από την κυρία Μέρκελ να είναι ανάποδα, γιατί οικονομικά θα πιεστεί περισσότερο η Τουρκία. Πολεμικά είναι ένας υπεργείς καταστατιωτικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τρομάξει εύκολα από τις απειλές του κυρίου Μακρόν που είναι στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Και πάντως δεν είδαμε θέμα πρωτογενών πλεονασμάτων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη διαδικασία κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού, για την οποία ήδη αδειάζει η κλεψίδρα, έτσι. Αντιθέτως, είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που έδωσε εκείνες τις ημέρες σε διεθνές μέσο, ότι έχει ρίξει τον πύχη της ανάπτυξης. Είχε υποσχεθεί 4% για να πιστούν οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχει μια νέα κυβέρνηση φιλική προς την ανάπτυξη και να δώσουν τη μείωση των πλεονασμάτων. Τώρα το πήγε στο 3. Πολύ αμφιβάλλω και αν το 3 είναι εφικτό να επιτευχθεί. Ανάποδα πρέπει να πάμε. Να μειωθούν τα πλεονάσματα για να δοθούν αυτά τα χρήματα σε αναπτυξιακούς σκοπούς και στην αύξηση της κατανάλωσης.
Άρα, Χρήστο, αυτό που λέει ο Φίβος είναι ότι η μείωση των πλεονασμάτων δεν είναι επιβράβευση για την ανάπτυξη που θα έχει πετύχει η κυβέρνηση, είναι προϋπόθεση για να πετύχει ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό της άποψης που έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που μου είπε στη συνέντευξη του στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς ο Γιάννης Μπουρνούς, ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση στο πρώτο όχι, στην πρώτη δυσκολία που αντίκρισε, που αντιμετώπισε για τα πλεονάσματα, έκανε πίσω, είπε όχι, το αφήνουμε για το 2021. Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θεωρούνε, πως ουδέποτε ο κ. Γιάννης Μητσοτάκης ήθελε να βάλει από την αρχή το στόχο για τα πρωτογενή πλεονάσματα και πως ήταν απλά μια προεκλογική υπόσχεση, μια προεκλογική δέσμευση, η οποία ελπίζουν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ξεχαστεί με το πέρασμα του χρόνου. Και βέβαια, Φίβο, αναφέρθηκες πριν στο ρεπορτάζ ότι ουσιαστικά υπάρχει μια προσυμφωνία μεταξύ Μητσοτάκη Μακρόν για δύο γαλλικές φρεγάτες. Θυμάμαι ότι η συζήτηση είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία βεβαίως ουδέποτε την ολοκλήρωσε. Πάντως, αν ισχύουν αυτά, τότε ο τίτλος που βλέπαμε μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν στο Παρίσι, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, θα πρέπει να συνοδεύεται με τη φράση και με το αζημίωτο. Μάλλον είναι μια κίνηση περισσότερο σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, κυρίως το να κρατήσει η Ελλάδα στη Γαλλία στον πολύ καλό φιλικό δρόμο που βρισκόταν τόσα χρόνια απέναντί μας. Νομίζω ότι δεν είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα, όχι της κοινωνίας, των ενόπλων δυνάμεων. Η υποβρύχια ή η αεροπλάνα ίσως ήταν πολύ πιο σημαντικά. Σύμφωνα με αυτά που λένε αυτοί που ξέρουν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αυτό λένε αυτοί που έχουν εικόνα του πού πάσχει η Ελλάδα σε σχέση τουλάχιστον με την Τουρκία, που είναι ο βασικός της δυνητικός αντίπαλος. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμα στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί η ΔΕΘ σε μεγάλο βαθμό είναι και ένα επικοινωνιακό πανηγύρι με τους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν και βόλτες στα διάφορα στάν των επιχειρήσεων εκεί πέρα και των χωρών που υπάρχουν στην έκθεση. Για την εξωματική αντιπολίτευση, για τον Αλέξη Τσίπρα, θα είναι ουσιαστικά ο πρώτος σταθμός μιας μακράς περιοδίας, τρίτης κατά σειρά για τον Πρωθυπουργό μέσα και τον πρώην Πρωθυπουργό μας σε δύο χρόνια. Η μία ήταν με τα αναπτυξιακά συνέδρια, η δεύτερη πριν από τις ευρωεκλογές και λίγο πριν τις βουλευτικές μετά. Mm-hmm. Και η τρίτη θα είναι αυτή για να τονώσει, να δώσει το ένασμα για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στις κοινωνίες, για την εγγραφή νέων μελών. Θέλει να παραστήσει όσο γίνεται περισσότερες ανοιχτές συνελεύσεις, να μιλήσει για να μαζευτεί περισσότερος κόσμος, όπως είδαμε και στις περιοδίες προηγούμενες, και να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για να αυξήσει πάρα πολύ την οργανωτική του δύναμη. Πάντως, θέλω να σου πω ότι το παν στην πολιτική είναι προτεραιότητες. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει αν αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, η Ελλάδα, το κράτος χρειάζεται φρεγάτες, χρειάζεται όπλα, χρειάζεται αεροπλάνα ή αν αυτά τα χρήματα πρέπει να διατηθούν κάπου αλλού. Να πάνε για κοινωνικές πολιτικές, να πάνε για προσλήψεις γιατρών, για προσλήψεις δασκάλων ειδικής αγωγής, οι οποίες αυτή η νέα κυβέρνηση τις έχει κάνει λίγο στην άκρη, να πάνε στη μείωση φόρων. Είναι θέμα προτεραιότητων και αυτή είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης το τι θα κάνει τα διαθέσιμα χρήματα που έχει. Έτσι. Αν το λέγει ο Χρήστος, θα έπρεπε να το πω εγώ και έχει δίκιο και αυτή είναι η βάση της κουβέντας. Mm-hmm. Ωστόσο, χωρίς να αναιρείται αυτό που λέει ο Χρήστος, αυτό είναι το σωστό, είναι σαφές ότι η Ελλάδα, μια χώρα που βγαίνει μετά από μια πολύ κρίσιμη περίοδο ξανά στις αγορές, στην οικονομική ανεξαρτησία που δεν θα δανείζεται από τον δημόσιο τομέα, από άλλα κράτη τέλος πάντων, είναι σημαντικό να ενισχύσει τις καλές της σχέσεις με τη Γαλλία. Και θα έλεγε κανείς λίγο πιο πονηρά ότι ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ίσως να μην κέρδισε τόσα πολλά από την επαφή του με την κυρία Μέρκελ, και γι' αυτό στρέφεται ακόμα περισσότερο στον κύριο Μακρόν. Τώρα, Χρήστο, δεν έφταναν οι πολιτικές διεργασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή το προσφυγικό ή ακόμη και οι αυξήσεις φωτιά στη ΔΕΗ που θα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ξαφνικά έχουμε πολιτική σύγκρουση και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παραδοσιακή είναι αυτή η σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να τα πούμε με απλά λόγια. Βέβαια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι πρότεινε πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα να δανειστεί για το 2021, για την επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει νόμος, υπάρχει δέσμευση, πως αν η Ελλάδα δανειστεί αυτά τα γλυπτά, τότε παραδέχεται ότι δεν ανήκουν στο ελληνικό κράτος και ότι ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Με απλά λόγια, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάλει την υπογραφή του και δανειστούν και έρθουν για λίγο τα γλυπτά στην Ελλάδα το 2021, αυτό σημαίνει
πως η Ελλάδα παραιτείται από οποιαδήποτε προσπάθεια για να έρθουν τα γλυπτά μόνιμα στη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιο πολύ εμένα για επικοινωνιακό πυροτέχνημα, μου φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, φίβο η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και το γεγονός ότι μίλησε για δάνειο. Ουσιαστικά έκανε πολλούς να τον κατηγορούν ότι προκειμένου να κάνει μια φιέστα το 2021 στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αναθεωρεί επιταχύρω την εθνική στρατηγική που έχει διαμορφωθεί για τα μάρμαρα, για τα γλυπτά, ήδη από την εποχή της Μέλινας Μερκούρη. Θα πρέπει να το εξηγήσει καλύτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί αν μέχρι στιγμής ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που συμβαίνει, τότε είναι ένα λάθος. Γιατί ακόμα και αν δεν έρθουν το 2021 τα μάρμαρα για μια έκθεση λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων, τότε παρόλα αυτά, με το ότι αμέσως, αυτομάτως, με το που το έχει πει ένας πρωθυπουργός, ναι, ότι σας παρακαλούμε, δώστε τα μας για λίγο, είναι σαν να αναγνωρίζει ότι η κυριότητα καλώς είναι στο Λονδίνο. Και αυτό είναι άσχημο, γιατί όντως φαίνεται να έχει δίκιο η αντιπολίτευση που λέει ότι αυτό είναι το λάθος. Είναι διπλωματική φύσεως η παραδοχή. Και εξάλλου, πριν από λίγο υπήρχαν και απαντήσεις από το Βρετανικό Μουσείο που λέει και ότι καλά-καλά δεν είναι η Βρετανική κυβέρνηση που αποφασίζει, αλλά εμείς. Ναι, βάζουν περισσότερο πάγο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου να συνδεθούμε με τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του σταθμού μας, τον Κώστα Πουλακίδα, για να δούμε όλα τα στοιχεία της επικαιρότητας της πολιτικής. Κώστα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι αυτό που λέμε η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση, καθώς θα πρέπει να παρουσιάσει πράγματα. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε Σάββατο και Κυριακή κοντή γιορτή, αυτό κάπως έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, όταν θα παρουσιάσει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020, θα περάσει αυτό το τεστ αληθείας. Τώρα, για τον κύριο Μητσοτάκη και για το τι πρόκειται να πει στη ΔΕΘ, το σίγουρο είναι ότι δεν θα μιλήσει μόνο για το 2020. Θα δώσει μια γενικότερη συνολική εικόνα, μια στρατηγική που έχει για την οικονομία. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι το κρίσιμο είναι ο προϋπολογισμός που έχει ήδη ξεκινήσει να καταρτίζεται, με βάση ποια στοιχεία ετοιμάζεται. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη θα είναι στο 4% που έχει υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία. Με βάση αυτό το μοντέλο, βάση αυτό το στόχο, θα συντάσσεται αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός. Ένα άλλο ερώτημα είναι τώρα που, όπως φαίνεται, δεν μειώνονται το 2020 τα πλεονάσματα. Και πάμε να το συζητήσουμε τώρα για το 2021 και μετά. Τι δυνατότητες υπάρχουν για να γίνουν φοροαπαλλαγές που είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι προφανές ότι θέλει να κερδίσει κάτι με μια πιθανότητα, με μια φοροελάφρυνση έκπληξη από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Θέλει κάτι να έχει ένα επικοινωνιακό όπλο, δηλαδή, για να ανανεώσει. Τώρα, αν αυτό θα είναι κάποια μείωση στο τέλος του επιτιδεύματος ή κάποια μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, ναι, ή μια μείωση ενδεχομένως στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε προϊστάμενο στο γραφείο του, στο οικονομικό του γραφείο, ναι, τον κύριο Πατέλη, ένα στέλεχος που έχει εργαστεί στο εξωτερικό στα οικονομικά πράγματα, σε οικονομικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείες είναι και η Μέρι Λίντς. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτή η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο στοιχείο από το βιογραφικό του, παρά τα πολλά χρόνια που εργάστηκε ο κύριος Πατέλη στη Μέρι Λίντς, απαλήφθηκε από το βιογραφικό το οποίο μας μοίρασε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια απάντηση. Ναι. Έχουμε και μια απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα σχόλιο μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, στη σημερινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους κοινωνικούς φορείς εν ώψη της ΒΕΘ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η σημερινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων θα μπορούσε να έχει τίτλο «Πώς μιλάτε συνέχεια για την ανάπτυξη, δίχως να λέτε τίποτα συγκεκριμένο». Παρά τη συνεχή επίκληση της ανάπτυξης, ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά απέφυγε να μιλήσει συγκεκριμένα για το σχετικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι απλός, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, το αναπτυξιακό της σχέδιο της χώρας μεταφράζεται στην απουσία κανόνων για λίγους και εκλεκτούς επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί το σχέδιο ξεπουλήματος της ΔΕΗ, οι ανεξέλεκτες ιδιωτικοποιήσεις, η απαξίωση των κανόνων και του ρόλου του κράτους στο όνομα της αποτελεσματικότητας εντός εισαγωγικών και της εντός εισαγωγικών φιλικότητας προς επενδύσεις. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους κοινωνικούς φορείς.
Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το ότι μέχρι τώρα ακούμε την κυβέρνηση να μιλά για ανάπτυξη, να μιλά για συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά προς το παρόν κρατά τα χαρτιά της κλειστά. Ενδεχομένως, όπως είπες και εσύ πριν, να έχει και κάποια εξαγγελία έκπληξη στη φαρέτρα του ο κύριος Μητσοτάκης και να περιμένει το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου για να την ανακοινώσει από την Θεσσαλονίκη, έτσι. Προφανώς και είναι βέβαιο ότι σίγουρα δεν θα έχουμε κάποια θετική έκπληξη για πράγματα που πρόκειται να συμβούν εντός του 2019. Άρα από εδώ και πέρα συζητάμε για πράγματα που πρόκειται να γίνουν εντός του 2020, για τον επόμενο χρόνο. Και είναι ο κύριος Σταϊκούρης, ο οποίος έχει αναλάβει και έχει δώσει ένα πακέτο, από ό,τι έχουμε μάθει, ένα πακέτο με προτάσεις στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επιλέξει ποιες από αυτές μπορεί και θέλει να υλοποιήσει. Μάλιστα. Κώστα Μπουλακίδα, βάλε μια ανωτελεία. Θα επανέλθουμε και με το μείζον θέμα της ΕΕΠ που έχει προκαλέσει και αυτό σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκαλούν τα σχέδια της κυβέρνησης να τοποθετήσει συνδέσμους της ΕΕΠ σε όλα τα υπουργεία και σε κάθε νευραλγικό τομέα του κρατικού μηχανισμού, βάσει της τροπολογίας που πέρασε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Το Μαξίμου κατηγορείται ότι επιχειρεί να ελέγξει και να παρακολουθεί όλα τα υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες, μεθοδεύοντας την επιστροφή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στις ένδοξες εποχές της αλίστου μνήμης ΚΙΠ. Για το θέμα αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ δια του εκπροσώπου του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος και ζητεί από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ερωτήματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα έχει τη δυνατότητα εκάστοτε σύνδεσμος να παρακολουθεί δημόσιους λειτουργούς, ακόμα και υπουργούς της κυβέρνησης, έχοντας προκαταβολικά ασυλία για τυχόν παράνομες πράξεις του? Ας σκεφτεί προσεκτικά τις απαντήσεις του ο κ. Μητσοτάκης. Ας αναλογιστεί την ευθύνη των επιλογών του. Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή σε σκοτεινές εποχές, σε πρακτικές που υπονομεύουν την ποιότητα και το περιεχόμενο της δημοκρατίας μας. Επιστρέφουμε στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, βλέπουμε ότι είναι μια απόφαση η οποία μετριοπαθώς τουλάχιστον μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως αμφιλεγόμενη, τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Προκαλεί προβληματισμό και όχι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση, σε όλη την αντιπολίτευση. Υπενθυμίζω ότι από τη Βουλή έφυγαν κανένα κόμμα δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη τροπολογία και μάλιστα το ΚΙΝΑΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25 αποχώρησαν από τη συνεδρίαση αυτή, διαμαρτυρόμενοι και για το περιεχόμενο της τροπολογίας, αλλά και για τον τρόπο νομοθέτησης, τον κακό τρόπο νομοθέτησης εκ μέρους της κυβέρνησης. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι ουσιώδες. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Η τροπολογία αυτή τι έκανε? Το πρώτο που έκανε ήταν ότι μείωνε τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος για να γίνει διοικητής στην Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εκεί που χρειάζονταν παλιά και πτυχία, αναγνωρισμένα μάλιστα πτυχία και επαγγελματική σταδιοδρομία, τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι κάποια πτυχίο, και ας μην είναι αναγνωρισμένο, και μία επαγγελματική σταδιοδρομία ή μία επαγγελματική σταδιοδρομία ή το ένα ή το άλλο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κατεβάζει χαμηλά τον πήχη, έτσι ώστε να χωράει στο κουστούμι ενός συγκεκριμένου προσώπου που έχει ήδη ανακοινωθεί, που έχει γίνει ήδη τηλετή παράβαση παραλαβής, και το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο κύριος Κοντολέρ, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας Security που φυλάει την πιο γνωστή πρεσβεία της Αθήνας. Λοιπόν, αυτό, είναι αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο το οποίο έκανε, και αυτό έχει προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕΠ να υπογράφει με όλους τους φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με περιφέρειες, με δήμους, με όλους ΣΟΤΑ, να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας μαζί τους. Και στα οποία μνημόνια συνεργασίας ορίζεται ότι θα μπορεί να υπάρχει ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο φορέα του δημοσίου και στην ΕΕΠ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σαν να θα έχουμε ένα γραφείο ΚΙΠ σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Αυτό δεν το ξέρει και κανείς δεν μας το διευκρίνησε. Γιατί κανένας δεν ήρθε στη Βουλή να πει τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους να κάνουν με αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας είναι και δύσκολα ζητήματα και θα πρέπει να υπάρχει μια προσυνεννόηση ανάμεσα στα κόμματα προκειμένου να μην υποθεί δημόσια κάτι που δεν θα έπρεπε να ακουστεί. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη ανασφάλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται και λέει η ΕΕΠ γίνεται ΚΙΠ. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Και αυτό που εγώ μπορώ να επισημάνω είναι ότι πια αυτή η νέα διοίκηση που αναλαμβάνει στην ΕΕΠ φαίνεται ότι έχει πολύ έντονο το χρώμα της εσωτερικής ασφάλειας και λιγότερο της ασφάλειας της χώρας από τους διεθνείς κινδύνους. Μάλιστα.
Κώστα Μπουλαγίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθούμε, όπως επίσης και την κινητικότητα την οποία θα αναπτύσσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τώρα που με βάση αυτή την τροπολογία έχει πλέον την ευχέρεια να αναπτύσσει τέτοια κινητικότητα στο δημόσιο. Θα το βλέπουμε το θέμα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε στον πρώτο καλεσμένο για απόψε, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και πρώην Υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Βλέπω ο Κώστας ο Πουλακίδας εγκατέλειψε το περιστήλιο και ανεβαθμίστηκε, πήγε εκτός Μαξίμου και κάνει το ρεπορτάζ. Είναι παντού. Ρεπορτάζ παντού. Μία επειδή εδώ, μία εκεί τον παντού. Τον έχω χάσει λίγο από τη Βουλή, γι' αυτό είπα μήπως αναβαθμιζόμενος πήγε απ' έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ούτως ή άλλως έχει αναλάβει και καθήκοντα υπεύθυνου προϊσταμένου του πολιτικού ρεπορτάζ του καναλιού μας. Θα τον δω. Οπότε θα τον βλέπετε συχνότερα είτε στη Βουλή είτε στην συχνότητά μας. Κύριε Κακλαμάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το θέμα. Μια που το αναλύσαμε πριν, να το πω έτσι ξυπνά μηνύμες από άλλες εποχές, τι δουλειά έχει η ΕΕΠ να έχει σε υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες συνδέσμους οι οποίοι μάλιστα κανείς δεν έχει καταλάβει αν θα ελέγχονται, πού θα λογοδοτούν και σε ποιον θα λογοδοτούν. Καταρχήν, εγώ πιστεύω απόλυτα, μέσα στα μειονεκτήματα που μπορεί διαχρονικά να έχουν παρουσιαστεί, ότι από τη μεταπολίτευση και μετά η Ελλάδα μπορεί να υπερηφανεύεται με προσπάθειες όλου του πολιτικού συστήματος, του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος, ότι έχουμε μία από τις καλύτερες δημοκρατίες που υπάρχουν στον κόσμο. Ναι. Και εκτιμώ ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τέτοιου είδους τροπολογίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο όμως δίνει ήδη έμεση απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα απαντήσει στον ομολογό του, ας το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτση. Όταν υπογράφεται ένα μνημόνιο φανερό, αν υπογραφεί, προσέξτε, μεταξύ ας πούμε της ΕΕΠ και του Δήμου της Αθήνας. Το αναφέρω έτσι, όχι ότι θα συμβεί. Αυτό είναι κάτι το φανερό. Δεν μπορεί να είναι κάτι το κρυφό και το μνημόνιο έχει συγκεκριμένους όρους. Και το δεύτερο, για να υπογραφεί ένα μνημόνιο, πρέπει να πέσουν δύο υπογραφές. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι αυτή είναι η επεδίωξη, όπως την λέει ο κύριος Χαρίτσης, του νέου διοικητή της ΕΕΠ. Ναι. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, αν πει εγώ δεν υπογράφω, δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν ισχύει αυτό το οποίο γίνεται. Εντάξει, ενδεχομένως ο Δήμαρχος της Αθήνας να μπορεί να το πει, το αλλά ένας υπουργός, ας πούμε, υποθέτω ότι αν του ζητηθεί από το Μαξίμου, δεν θα είναι και πολύ εύκολο να αρνηθεί να υπογράψει μνημόνιο με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συμφωνώ, γιατί η αυτοδιοίκηση κρατάει την αυτοτέλειά της και όχι μόνο η αυτοδιοίκηση και άλλα θεσμικά όργανα. Εσείς μου πάτε τώρα στο στενό κομμάτι της κυβέρνησης, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ περιμένω να δω καταρχήν αν υπογραφούν μνημόνια και τι θα λένε αυτά τα μνημόνια. Για να σας πω και κάτι άλλο, εσείς ειλικρινά πιστεύατε ότι δεν υπήρχαν σύνδεσμοι διαχρονικά, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΥΠ σε δημόσιες υπηρεσίες? Τώρα για πράκτορες μέσα στα Υπουργεία δεν έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ εκτιμώ ότι πάντοτε υπήρχαν και αν είναι έτσι, δεν το ξέρω κύριε Μερικώνη μου, προτιμώ να είναι φανερός παρά να είναι κρυφός. Πάντως θέλω να σας ρωτήσω... Και βεβαίως, επειδή άκουσα τον κύριο Πουλακίδα, ήμουνα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Η αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο δεν έφυγε για το λόγο που λέμε τώρα και συζητάμε. Έφυγε για όλα τα υπόλοιπα που κατά την άποψή της τροπολογία δεν ήταν σωστή. Ναι, σε αυτά δηλαδή, θα ήθελα να έρθουμε τώρα. Ενστάσεις δεν ήταν... Στις 10 ενστάσεις, οι 8 ήταν για το διοικητή και οι 2 ήταν για αυτό το οποίο άκου. Τουλάχιστον, εγώ αυτό αντελήφθηκα. Πάμε λοιπόν στα του διοικητή. Όταν στις 6 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επί 4 χρόνια έχει κάνει αντιπολίτευση μιλώντας για αριστεία, επικαλούμενος πτυχία, προσπαθώντας να βρει κενά σε πτυχία ή τίτλους σπουδών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Όταν ο Πρωθυπουργός στις 6 Αυγούστου έρχεται και λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τον νόμο για να διορίσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον κύριο Κοντολέοντα, στην διοίκηση της ΕΥΠ, και αλλάζει τον νόμο ένα μήνα μετά, δεν δικαιούται ευλόγως η αντιπολίτευση να ρωτά για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός εκτίθεται και ακυρώνει τον εαυτό του? Εκτιμώ ότι όταν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως να πίστευε ότι υπήρχε τρόπος νόμιμος να μπορεί να γίνει ο διορισμός του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν τον γνωρίζω,
χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ο νόμος. Προφανέστατα λοιπόν, μια τέτοια κίνηση ενδεχομένως θα προσέκρουε στην εύλογη μετά όχι μόνο καταγγελία, ενδεχομένως και προσφυγή στη δικαιοσύνη από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει η αλλαγή του νόμου. Ξέρετε, η συγκεκριμένη θέση, κύριε Μελιγόνη, επειδή άκουσα και για τα πτυχία. Το ξέρετε ότι αν πάρετε εσείς κανονικά φοιτήσετε, το παιδί σας το στείλετε στο Χάρβαρντ και πάρει πτυχίο από το Χάρβαρντ. Πρέπει να αναγνωριστεί από το ΔΕΟΕΤΑΠ για να το είναι ΔΕΟΕΤΑΠ, ναι, το παλιό ΔΚΤΣΑ, ναι. Κάπου όμως και εδώ υπάρχει μία ακρότητα. Όταν δηλαδή πρέπει ένας πραγματικός πτυχιούχος του Χάρβαρντ. Λέω το Χάρβαρντ επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Πρέπει να γίνει αναγνώριση. Κάποτε πρέπει και εμείς εδώ να σοβαρευτούμε. Άλλο τώρα τα επαγγελματικά εντός εισαγωγικών η λέξη πτυχία που ερχόταν κάποτε από Ρουμανίες, Βουλγαρίες και αυτά και γι' αυτό έγινε το τότε δικατσάκι μετά ΔΕΟΕΤΑΠ. Σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση. Και δεύτερον, οι συγκεκριμένες θέσεις πρέπει να σας πω κατά την εκτίμησή μου, γιατί ουδέποτε κύριε Μελιγκόνη έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, φανερής ή κρυφής, νομίζω ότι πρέπει να κρίνεται κανείς από το αποτέλεσμα που φέρει και όχι από τα προσόντα τα τυπικά μόνο, διότι μπορεί εγώ να έχω πάρει δύο πτυχία, αλλά επιχειρησιακά να είμαι σκερβελές. Το συγκεκριμένη θέση θέλει κυρίως επιχειρησιακές ικανότητες κατά την άποψή μου. Εγώ θα έλεγα και είναι τελείως προσωπική μου άποψη, όπως δικαιούται η Βουλή στις ακροάσεις που κάνει για να, ας πούμε σήμερα πέρασε η κυρία Λαζαράκου στην Κεφαλαγορά ή στις ανεξάρτητες αρχές ή στην ΕΡΤ, κάθε 6 μήνες να καλεί αυτόν που έχει τοποθετήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα πεπραγμένα και να τον ρωτά οτιδήποτε, μήπως θα ήτανε μία πολύ έτσι δημοκρατική προωθημένη, αν θέλετε, λύση παρά το ειδικό της αποστολής της ΕΥΠ, το αναγνωρίζω, τουλάχιστον για όσα πράγματα μπορούν να υποθούν, να γινόταν αυτό και με τον εκάστοτε διοικητή της ΕΥΠ, να ερχόταν να ενημέρωνε τη Βουλή για αυτά που, που μπορούν να υποθούν δημόσια. Γιατί αυτονόητο είναι όταν, ας πούμε, σήμερα βλέπεις τον Ερντογάν να κάνει δηλώσεις και πίσω υπάρχει ένας χάρτης που έχει φύγει το μισό Αιγαίο με όλα τα Δωδεκάνησα, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αύριο μπορεί να δούμε άλλο χάρτη που να φτάνει μέχρι το Καβοντόρο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν δημόσια. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι για μένα τα πολύ σοβαρά προβλήματα για τα οποία πρέπει να σταθούμε και να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Άλλωστε υπάρχουν και κλειστές συνεδριάσεις, έτσι. Και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών δεν λέγονται δημόσια τα πράγματα. Λοιπόν, αν θέλει η Βουλή, θέλω να πω, μπορεί. Δεν είπα στην ολομέλεια της Βουλής. Δεν είπα. Είναι η Επιτροπή που κάνει αυτές τις ακροάσεις πριν δώσει το OK σε αυτό που είναι πάντα κλειστές οι συνεδριάσεις. Βεβαίως δεν είπα στην ολομέλεια της. Τώρα, εσείς είστε ξανά αντιπρόεδρος της Βουλής και επειδή έχετε επιδείξει και έναν ιδιαίτερο θεσμικό σεβασμό προς την άσκηση αυτού του ρόλου σας, τι μήνυμα δίνει η κυβέρνηση όταν από τα 5 νομοσχέδια, τα 3 έχουν συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, ένα ως επήγον και μόνο ένα κανονικά? Κύριε Μελιγκόνη μου, επειδή εκτιμώ ότι θα με καλείτε όπως την προηγούμενη σεζόν, αρκετά συχνά, βέβαια, θα ήθελα την ερώτηση αυτή να μου την κάνετε στο τέλος του χρόνου. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι πράγματι, στα 4 νομοσχέδια, όπως είπατε, τα 2 ή τα 3, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ποια ήταν όμως αυτά τα νομοσχέδια? Το ένα ήταν για τη μείωση του έμφυα, αυτή τη μείωση που έγινε, και για τις 120 δόσεις τη διεύρυνση, γιατί είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, διευρύθηκε. Και εδώ επιβεβαιώνεται κάτι που σας είχα πει προς το τέλος της σεζόν, ότι μείωση της φορολογίας κατά ανάγκη δεν σημαίνει μείωση των εσόδων. Επειδή σήμερα είδα τον κύριο Σταϊκούρα που ήρθε να εισηγηθεί την κυρία Λαζαράκου και τον ρώτησα πώς πάει η ιστορία που επεκτάθηκαν 120 δόσεις και στις επιχειρήσεις, μου είπε ανέλπιστα καλά. Δεν το περίμενε το Υπουργείο ότι θα υπήρχε. Δηλαδή, τα λεφτά που εισπράττει το κράτος, δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι, τελικά είναι περισσότερα από όσα όταν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα, ήταν 2 νομοσχέδια τα οποία δικαιολογούν το κατεπήγον. Τα 100.000 διπλώματα που έπρεπε από 1η Σεπτεμβρίου να έχει λήξει ή αν θέλετε για τα προσωπικά δεδομένα που όπως ξέρετε
Ήταν 5.000 τη μέρα τα πρόστιμα. Επί ένα χρόνο αυτό όμως γινόταν έτσι. Υπήρχε πραγματικά αιτιολογία. Σίγουρα όμως, και δεν μασώ εγώ τα λόγια μου, ως πολιτικός παλαιάς κοπής που έχουμε σεβασμό σε κάποια πράγματα και ένας από αυτούς είναι ο θεσμός της Βουλής, αυτό θα με ξαναρωτήσετε και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Η εκτίμησή μου είναι πως δεν θα συνεχιστεί. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού γι' αυτό. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να πω δημοσίως τη γνώμη μου. Το ίδιο θα ισχύει και αν συνεχιστεί αυτή η περίφημη βροχή άσχετων τροπολογιών που είδαμε σε αυτά τα νομοσχέδια. Ήταν κάτι το οποίο είχατε στυλιτεύσει πολύ όσο ήσασταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, όλοι σας. Έγινε το εξής, που εκεί είχα βάλει λίγο το χεράκι μου κι εγώ. Στο τελευταίο που είπατε, που πράγματι η αιτίαση της αντιπολίτευσης ότι το κυρίως νομοσχέδιο που ήταν τα 100.000 διπλώματα που χρονίζανε ήταν περίπου το 35% του νομοσχεδίου και το υπόλοιπο ήταν άλλες διατάξεις. Είχα βάλει το χεράκι μου, δεν ήρθαν ως τροπολογίες. Είπα εκεί που έπρεπε να το πω και έγινε αποδεκτό. Και ο πρόεδρος της Βουλής νομίζω είχε την ίδια άποψη ότι αντί να τα φέρετε με τροπολογίες που θα είμαστε σε δύσκολη θέση διαδικαστικά να απαντήσουμε στην παρατήρηση που μου κάνατε, είναι προτιμότερο να τα ενσωματώσετε ως άλλες διατάξεις μέσα στο νομοσχέδιο, ώστε οι βουλευτές να έχουν το χρόνο στην Επιτροπή να τη συζητήσουν επί της ουσίας και χωρίς την πίεση του χρόνου της τροπολογίας τελευταίας στιγμής. Δεν ήταν λοιπόν τροπολογίες, ήταν τροπολογίες που ενσωματώθηκαν από την Επιτροπή στο νομοσχέδιο και ήταν οι άλλες διατάξεις που πράγματι ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι από το κυρίως νομοσχέδιο. Πάντως, ας πούμε, η τροπολογία θέλετε, Βρούτση, αυτό... η πρωτοβουλία Βρούτση με την οποία καταργήθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν τις απολύσεις, η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι έγινε 10 λεπτά πριν την ψηφοφορία. Δεν έγινε 10, αλλά εν πάση περιπτώσει 20, ήταν από αυτές που λέμε τελευταία στιγμή. Απόδειξη ότι αυτό δεν ήταν κάτι που άρεσε, ήταν, όπως θα ενθυμίστε, η δημόσια παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου μία μέρα μετά, που είπε δεν είμαστε ευτυχείς για αυτό το οποίο κάναμε, μπορεί να αιτιολόγησε το κατεπήγον και δεσμεύτηκε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Οπότε έχουμε ήδη μαζέψει 2-3 ερωτήσεις για το τέλος του χρόνου. Ναι, από τώρα. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μου τις κάνετε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο προσφυγικό. Ξαφνικά ακούμε την κυβέρνηση να μιλάει για γεωπολιτικούς λόγους. Ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι ο Ερντογάν ανοίγει, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο τους κρουνούς και έχουμε πολλαπλασιασμό των προσφυγικών ρευμάτων. Και αναρωτιέμαι αν τώρα μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, αν όλοι στη Νέα Δημοκρατία θα λέγατε με την ίδια ευκολία ότι οι πρόσφυγες έρχονται γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν φιλούσε καλά τα σύνορα ή γιατί έλεγε ότι λιάζονται ή γιατί καθυστερούσαν οι προσφυγές να εκδικαστούν στις δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου. Κοιτάξτε, εγώ το να κάνω ιστορική αναδρομή μου είναι πάρα πολύ εύκολο και μερικά από αυτά που είπατε τα είχε πει και τα είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά εδώ βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια προκλητική ενέργεια της γείτονος χώρας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Σήμερα, ερχόμενος δε τώρα από δύο πολύ καλούς συναδέρφους σας σε ραδιόφωνο γνωστό, τον κύριο Μπογιόπουλο και τον κύριο Κοτάκη, άκουγα ρεπορτάζ, δεν έλεγαν οι άνθρωποι την προσωπική τους άποψη, ρεπορτάζ έκαναν, ότι δεν είναι μόνο από τα θαλάσσια σύνορα, είναι πλέον και από τα χερσαία πάνω στον Εύρο αυτή η ιστορία. Μπορεί να εντυπωσιάζει ο αριθμός στη Μυτιλίνη, στην Κο, στη Σάμο, αλλά έχει αρχίσει να γίνει και από εκεί. Κάτι το οποίο εξ αυτού του λόγου μάλλον, όπως το ξέρετε, αυτό δεν αμφισβητήθηκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις επαφές που κάνει με τους Ευρωπαίους το βάζει, θα έλεγα, αν όχι πρώτο, δεύτερο θέμα, ζητώντας από την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Και εδώ υπάρχει διαφορά με την προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι εμείς πιστεύουμε απολύτως ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο δεν έλεγαν και οι προηγούμενοι. Δεν το έλεγαν. Ζητούσαν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Εντάξει, τώρα και μην λοιπά, με κάνετε να θυμηθώ άλλο. Μετά από καιρό έγινε αυτό. Όταν πλημμυρίσαμε και έγινε η ιστορία. Μην με κάνετε να θυμηθώ ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Μην με κάνετε να θυμηθώ ότι γκρεμιζόταν λόγω φθοράς ο φράκτης και ποτέ δεν τον έφτιαξαν. Αφήστε τα. Είναι ένα θέμα στο οποίο εγώ
θέλω να υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση εντός Ελλάδος για να μπορέσουμε να πιέσουμε ενδεχομένως μια Ευρώπη η οποία δεν έχει καταλάβει ακόμα το πρόβλημα. Έγιναν οι ευρωεκλογές, είδατε τα αποτελέσματα, δεν έβαλαν μυαλό, είδατε χθες τα αποτελέσματα στη Γερμανία πάλι. Δεν έχει βάλει μυαλό. Λοιπόν, πρέπει να πάμε ενωμένοι και να την ταρακουνήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται ο κύριος Ορμπάν να λέει δεν δέχομαι κανέναν, ο άλλος πως τον λένε στις Αυστρίας δεν δέχομαι κανέναν, της Τσεχίας δεν δέχομαι κανέναν, και εκεί να αρκούμεθα σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία ξέρετε που τα πετάνε όλοι αυτοί, να μην το συζητήσουμε, και τα θεσμικά όργανα να μην επιβάλλουν κυρώσεις. Ένα μέτρο το οποίο ενδεχομένως θα βοηθήσει, παρότι μπορεί καταρχήν να ακούγεται λίγο άσχημα, κύριε Μελιγκόνη, είναι η ιστορία πώς αποδίδεται, πώς εξετάζεται και αποδίδεται εκεί που πρέπει να αποδοθεί το άσυλο. Ξέρω ότι ακούστηκε λίγο άσχημα με το ότι, εννοώ το πολιτικό άσυλο, ότι η κυβέρνηση σκέπτεται σαν μέτρο να μην υπάρχει ο δεύτερος βαθμός προσφυγής. Τι απέδειξε όμως από την πρακτική? Όσοι απερίπτοντος το πρωτοβάθμιο όργανο που εξήταζε και έλεγε εσείς δεν δικούστε άσυλο, πρέπει να πάτε πίσω, εχάνοντο. Όχι ότι οι ίδιοι για να μην... Δεν ξέρουμε ούτε πώς είναι ούτε πού είναι στην Ελλάδα. Πάντως και αυτό, πάλι όλες οι διεθνείς συνθήκες λένε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα έφεσης. Εγώ λέω μακάρι έφεσης. Να υπάρχει ένας τρόπος που να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός. Σας ρωτώ γιατί ακούω τον κύριο Βίτσα να λέει ότι αν, που το διαχειρίστηκε το θέμα ως υπουργός, τον άκουσα και εγώ. Ότι αν καταργηθεί η δευτεροβάθμια επιτροπή, οι προσφυγές θα γίνονται στα διοικητικά δικαστήρια που είναι πολύ περισσότερο επιβαρημένα και θα έχουμε μεγαλύτερη χρονοτριβή. Κύριε Μελιγκόνη, εντάξει, ο κύριος Βίτσας το είπε ορθώς. Γνωρίζοντας τα του οίκου μας, εγώ μιλάω αυτό σε πανευρωπαϊκή κλίμακα να βρεθεί λύση. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε μία από τις χώρες εισόδου και η Ιταλία είναι. Τώρα τι, να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα καράβι να θαλασσοδέρνεται επί 30 μέρες στο Μεσοπέλαγα για να μην πάει ούτε στο νησί το γνωστό. Ναι, ας μην το δούμε και ναι, ας μην το, εντάξει, και δεν πρόκειται και να το δούμε. Εγώ μιλάω σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει οι λύσεις αυτές να ξεγελαστούμε και να θεωρήσουμε ότι είναι διμερές το θέμα Ελλάδας-Τουρκίας. Πρέπει να το βλέπουμε Ευρώπη-Τουρκία. Τώρα, αν το κάνει ο Ερντογάν για να πάρει κι άλλο πακέτο χρημάτων ή όχι, αλλά από εκεί και πέρα τώρα να σας πω και κάτι. Εντάξει, θα μου βγει λίγο τώρα, ξέρετε, το ευρωσκεπτικισμός μου. Τι περιμένετε? Διάβαζα σήμερα, νομίζω, ή εχθές στα site, ότι σήμερα ή αύριο εγκαινιάζεται το καινούργιο εργοστάσιο Volkswagen της Volkswagen, Γερμανία, στην Τουρκία. Με συγχωρείτε, όταν συμβαίνουν αυτά, τώρα τι περιμένετε, τι είδους πίεση να ασκηθεί? Γι' αυτό μας κάνει πλάκα αυτό ο κύριος. Τώρα, μια που λέτε για την Volkswagen και την Γερμανία, δεν ξέρω οι Γερμανοί αν θα ακούσουν το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να συμμετάσχουν στην διαδικασία επενδύσεων προς την ΔΕΗ. Γιατί ακούω τους αρμόδιους υπουργούς να λένε ότι και πωλήσεις μονάδων θα έχουμε. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, στις 50 μέρες. Η κυβέρνηση εξέτασε το θέμα της ΔΕΗ και ενώ είχατε πει ότι δεν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις, τελικά βλέπουμε ότι και τα τιμολόγια θα αυξηθούν και οι συνεπείς θα πληρώσουν το μάρμαρο, οι καλοπληρωτές. Και δεν ξέρω πόσο σας ανισχύει αυτό, με δεδομένο ότι είναι ένα θέμα, οι λογαριασμοί ρεύματος, που είναι αυτό που λέμε βαρύ λαϊκό θέμα και θα το νιώσουμε όλοι στο πετσί μας. Εγώ σήμερα θα είμαι τελείως ξεκάθαρος σε ένα θέμα που με ενοχλεί και όχι μόνο για το θέμα της ΔΕΗ, αλλά και για τους συνεπείς των πράσινων δανείων πάσης φύσεως. Ναι. Για αυτούς τους ανθρώπους, που μπορεί να είστε κι εσείς κι εγώ και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Έλληνες, ποτέ καμία κυβέρνηση δεν σκέφτηκε να τους ανταμείψει πρακτικά, ηθικά, όχι διαλόγων. Και γι' αυτό ενοχλήθηκα που το μείον 10% στο συνεπή Έλληνα που πληρώνει τη ΔΕΗ του κάθε δύο μήνες, το 10 έγινε 5. Το λέω ευθέως. Ενοχλήθηκα. Και νομίζω ότι αυτό και η κυβέρνηση το κατανοεί. Από εκεί και πέρα, ξέρετε... Γιατί όμως το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σαν εύκολη λύση? Δηλαδή μέσα σε 20 μέρες πρόλαβε να τα κάνει όλα, να εξετάσει τα πάντα? Δεν νομίζω το αντιμετωπίζει σαν εύκολη λύση και εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη μετριοπάθεια και στην εντυμότητα του Κωστή Χατζηδάκη. Και εσείς και εγώ, μετά από δύο μήνες, θα πάρουμε το λογαριασμό στο σπίτι. Ναι. Και εκεί θα δούμε
πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Εγώ επί του παρόντος πιστεύω τον Κωστή Χατζηδάκη. Το τρίτο που θέλω να είμαι όμως επίσης ξεκάθαρος, τώρα μη μας λέει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι παρέδωσε μία ΔΕΗ παραδεισένια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το 2015 είχε 90 εκατομμύρια κέρδος και τώρα έχει, άλλοι λένε 600, άλλοι 700, άλλοι 800, πάντως κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια μείον. Και ακούω επίσης και αναρωτιέμαι γιατί δεν έγινε αυτό 4,5 χρόνια, ότι είναι κάποιοι λίγοι που χρουστούν κάπου 400 εκατομμύρια, που είναι οι μεγάλες βιομηχανίες και όλα αυτά. Είναι ένα δεύτερο πακέτο που είναι οι ιδιώτες που χρουστάνε, που είναι κάπου 200 εκατομμύρια, και οι μικροκαταναλωτές, που αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν προφανώς. Ναι. Δεν μιλάω όμως εγώ για αυτούς. Για τους πρώτους και τους δεύτερους, με συγχωρείτε, 4,5 χρόνια γιατί δεν έκαναν κάτι να τα μαζέψουν αυτά τα λεφτά. Μέρος αυτών των χρημάτων. Μάλιστα. Εγώ κρατώ ότι σε 2 μήνες θα τα ξαναπούμε που θα έρθουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Έχουμε μαζέψει πολλές ερωτήσεις λοιπόν, στο επανειδήν και επανειπίν. Να είστε καλά, κύριε Κακλαμάνη. Θα το ξαναπούμε. Και νομίζω ότι τον αδικήσατε τον Πρωθυπουργό για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν αλλάζει η πολιτική. Πάντως, όταν ζητάς από κάποιον να σου δανείσει, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι είναι δικά του. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω, βεβαίως ανέδειξε το θέμα λόγω και της σπουδαιότητας που είχε η ίδια σαν όνομα στο διεθνές στερέωμα, η Μελίνα Μερκούρη. Αλλά και πριν τη Μελίνα Μερκούρη, υπήρχε ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής που το είχε θέσει το θέμα. Άρα η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος τι είπε, ότι προκειμένου αν μπορούμε σε 2 χρόνια που θα γίνουν κάποιοι εορτασμοί, μέσα στο πολιτιστικό κομμάτι αυτών των εορτασμών, ωραίο θα ήταν στο Μουσείο της Ακρόπολης να είχαμε και αυτά. Εκτιμώ ότι αυτοί δεν θα τα δώσουν. Όχι γιατί είναι ο Μπόρις Τζόνσον, αν είναι και μέχρι τότε, γιατί δεν τον βλέπω να μακροβιώνει, εν πάση περιπτώσει, δικό του θέμα. Μάλιστα. Αλλά όχι να λέμε κιόλας ότι εν πάση περιπτώσει εγκατέλειψε την εθνική στρατηγική. Εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπούμε μετά την έκθεση. Η έκθεση θα έχει ενδιαφέρον. Σας δίνω έτσι μια γενική. Θα και εκπλήξεις, η ομιλία Μητσοτάκη. Ναι, νομίζω θα έχει. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, καλή σεζόν. Καλή σεζόν και σε εσάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τις πολιτικές μας συζητήσεις. Επόμενος καλεσμένος ο τομεάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Μελιγκόνη. Καλή σεζόν, σας εύχομαι. Και σε εσάς. Από ό,τι βλέπω από τον τρόπο που ήδη αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα, προετοιμάζεστε για αυτό που λέγαμε με ορολογία Λαλιώτη, σκληρό ροκ, έτσι, με το καλημέρα. Αυτό νομίζω ότι σε ορίζουσα τη αντιπολίτευση και τον τρόπο με τον οποίο θα την ασκήσουμε. Τι βάζουν οι αρχές μας και οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση ίδια. Οι επιλογές που έχει κάνει αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται σε πολλά σημεία ακραίες, δικαίως κατά τη γνώμη μου, και εξ αυτού του λόγου βλέπετε να ανεβαίνουν και οι τόνοι και να έχουμε και επεισόδια πρωτοφανή για τη Βουλή και για τα κοινοβουλευτικά πράγματα, ειδικά για την περίοδο την οποία διανύουμε. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει προηγούμενο αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης σε 2 μάλιστα κοινοβουλευτικές στιγμές, τόσο νωρίς στη θητεία μιας κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτά είναι ενδεικτικά πράγματα. Και ακόμα δεν έχουμε μπει και στον σκληρό πυρήνα άσκησης της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή δεν έχει έρθει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κατάρτιση και η ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου εκεί ακριβώς θα αναμετρηθεί ο καθής με το ύψος του και την αλήθεια. Είναι η ώρα της αλήθειας τότε. Βέβαια. Πριν φτάσουμε στα της οικονομίας, όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Απ' τη μια καταλαβαίνω ότι όταν η αντιπολίτευση βλέπει πως η κυβέρνηση πάει να αλλάξει τον νόμο για να βάλει έναν άνθρωπο, το δικό της άνθρωπο, σε μια κρίσιμη κρατική θέση, προφανώς δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Απ' την άλλη μεριά, έχοντας επί 4,5 χρόνια υποστεί μια αντιπολίτευση του τύπου η Σιριζέη με τα πτυχία, με την αριστεία κτλ., μήπως τελικά κάνετε το ίδιο? Θέλω να πω, μήπως τελικά είναι λαϊκισμός το τι πτυχία έχει κάποιος? Το θέμα είναι, όπως ξέρετε, είναι πολιτικές ορισμένες θέσεις. Να συνοηθούμε καταρχήν για το εξής. Είναι απολύτως προφανές ότι θα γίνει μια επιλογή για την. Και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Θα γίνει μια επιλογή για την διοίκηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία πέραν των άλλων θα την χάνει και της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει την λαϊκή εντολή και βεβαίως φέρει και την ευθύνη για αυτού του τύπου τις επιλογές. Τι έλεγε ο προηγούμενος νόμος? Ο προηγούμενος νόμος έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει πτυχίο της αλλοδαπής, της μεδαπής και συναφής σχετική επαγγελματική εμπειρία. Προσέξτε. Τι έλεγε η τροπολογία? Η τροπολογία στη θέση του και έβαλε τη διάζευξη, έτσι, και έβγαλε και τη συνάφεια. Άρα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει ή πτυχίο ή επαγγελματική εμπειρία.
σε οποιονδήποτε τομέα. 10 χρόνια ένσημα. Αυτό. Ακριβώς. Ουσιαστικά. Σε οποιονδήποτε τομέα, ναι, χωρίς καμία προϋπόθεση να έχεις ασκήσει διοίκηση και να έχεις αποδείξει από θέσεις ευθύνης, mm-hmm, ότι μπορείς να ανταποκριθείς. Θεωρώ ότι προφανώς βγήκε και το ζήτημα της συνάφειας και προσέξτε, κύριε Μελιγκόνη, δεν μπαίνει καμία ακαδημαϊκή προϋπόθεση. Καμία. Mm-hmm. Δημοτικό να έχεις τελειώσει. Μπορείς να γίνεις διοικητής της ΕΕΠ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και μας προξενεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης τον διασυρμό του εαυτού του. Διότι είχε δεσμευτεί στη Βουλή ότι δεν θα αλλάξει ο νόμος, υπονοώντας ότι ο κύριος τον οποίο προτείνει έχει πτυχίο, αποδείχθηκε ότι δεν έχει πτυχίο και τελικά βρεθήκαμε ενώπιον μιας τροποποίησης της νομοθεσίας, η οποία νομίζω εκθέτει την Ελληνική Βουλή και τη χώρα. Τα άλλα περιεχόμενα της τροπολογίας για συνδέσμους της ΕΕΠ σε Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, εσείς πώς τα διαβάζετε? Νομίζω είναι μια τεράστια οπισθοδρόμηση. Η αποστολή της ΕΕΠ είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων, mm-hmm, και βεβαίως το να λειτουργεί αποτρεπτικά όταν μπαίνει σε κίνδυνο το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Αυτό είναι κατά τον νόμο, και ο οποίος ανανεώθηκε το 2008, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, ναι, ο τελευταίος νόμος περί της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς ποιος ο λόγος διασύνδεσης της ΕΕΠ με τα Υπουργεία. Κινδυνεύει το δημοκρατικό πολίτευμα από δημόσιους λειτουργούς. Υπάρχει κίνδυνος εθνικών συμφερόντων από τους δημόσιους λειτουργούς. Υπάρχει μήπως ανάγκη κάποιων να συλλέγουν πληροφορίες για τις κινήσεις της διοίκησης, mm-hmm, και των υπουργών ενδεχομένως. Θέλει κάποιος να έχει μάτια και αυτιά εκεί που κινούνται οι υπουργοί? Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα για μια σύγχρονη χώρα, για μια δυτική δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι ένα βαρύτατο στίγμα στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να πολιτευτεί. Τώρα, να πάμε λίγο στα της οικονομίας, mm-hmm, και στα οικονομικά, πριν πάμε στα των επενδύσεων, ανάπτυξη κτλ. Κατηγορείται, ειδικά από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο και μετά, τον Πρωθυπουργό ότι δεν έθεσε θέμα πλεονασμάτων και ότι δεν κάνει αυτά που έλεγε. Όμως, εγώ θυμάμαι ότι μέχρι τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης έλεγε: θα κάνω 2 χρόνια μεταρρυθμίσεις για να αποκτήσω αξιοπιστία, mm-hmm, και να πάω να θέσω μετά θέμα πλεονασμάτων. Και μάλιστα τότε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ του λέγατε ότι άμα περιμένεις 2 χρόνια, πρώτον, τι μεταρρυθμίσεις ήταν αυτές, και δεύτερον, άμα περιμένεις 2 χρόνια, το πουλάκι πέταξε. Γιατί τώρα τον κατηγορείτε για ανακολουθία? Κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε, ότι πρώτα θα κάνει μεταρρυθμίσεις και μετά θα μιλήσει για πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αυτά που περιγράψατε τα έλεγε πίσω από τις γραμμές. Mm-hmm. Έλεγε ότι προτεραιότητα είναι η μείωση των πλεονασμάτων και μετά δευτερευόντως από κάτω υπογράμμιζε ότι χρειάζεται με κάποιο τρόπο να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πείσουν τους εταίρους μας να μας αφήσουν να χαμηλώσουμε τα πλεονάσματα. Mm-hmm. Το δυνηρό για τον κύριο Μητσοτάκη και για τη χώρα είναι ότι στην πρώτη του διεθνή επαφή με τον κύριο Ρέγκλινγκ ανέβασε το στόχο των πλεονασμάτων από το 2,5 στο 3,5. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει κανένα ηθικό και πολιτικό δικαίωμα, ναι, να λέει ότι επιθυμεί τη μείωσή τους. Διότι τα βρήκε χαμηλά και τα αύξησε. Συγγνώμη, αλλά επειδή αναφέρεστε προφανώς σε αυτόν τον περίφημο καταπιστευματικό λογαριασμό, mm-hmm, αν δεν κάνω λάθος, ούτε αυτό το, η τακτική, το εφεύρημα, όπως θέλετε πείτε το, της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν είχε περάσει από κάποιο Eurogroup, δεν είχε δεν δώσει κάποιο το πράσινο φως. Ακούστε, κύριε Μελιγκόνη, τα 37 δις είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Είναι χρήματα τα οποία είτε έχουν μαζευτεί από τα πλεονάσματα, είτε προκύπτουν από τα δάνεια τα οποία εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Mm. Μάζεψε λοιπόν ο ελληνικός λαός, η προηγούμενη κυβέρνηση, 37 δις στη μπάντα. Mm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Mm-hmm. Δηλαδή να ολοκληρώνει τη θητεία της μια κυβέρνηση και όχι μόνο να παραδίδει δημόσια οικονομικά τα οποία κατέτος αφήνουν πλεονάσματα και πρωτογενή, αλλά και πλεονάσματα τυπικά, και να έχει και ένα απόθεμα τέτοιου μεγέθους. Αυτό λοιπόν το απόθεμα, υπάρχουν 2 τρόποι να το αντιμετωπίσεις. Ή να το αφήσεις εκεί και να περιμένεις δεν ξέρω και εγώ τι, ή να αξιοποιήσεις ένα μέρος του για να κάνεις φοροελαφρύνσεις και να κάνεις δαπάνες. Προσέξτε, εδώ προκύπτει και μία μείζωνα διαφωνία με την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον παγκόσμια. Η μείωση λοιπόν, η μονομερής όπως εσείς λέτε ενδεχομένως, των πλεονασμάτων θα ήταν και μία ασπίδα προστασίας για την οικονομία μας. Δηλαδή, μία δημοσιονομική ένεση, ναι, είτε με τη μορφή δαπανών είτε με τη μορφή της μείωσης φόρων, ναι, η οποία θα μπορούσε κατά μέρος να ανασχέσει τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται
διεθνώς και οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν και τη δική μας οικονομία αρνητικά. Έτσι δεν είναι? Και αναρωτιέται κανείς, ποια προετοιμασία κάνει η κυβέρνηση για το ενδεχόμενο αρνητικών διεθνών οικονομικών εξελίξεων? Καμία προετοιμασία. Γιατί? Διότι είναι ιδεολογικά απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια ισχυρής και εμφατικής δημόσιας παρέμβασης στην οικονομία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο θέμα της ανάπτυξης, οπότε θα έρθουμε και να το συζητήσουμε. Ναι, πάντως φαντάζομαι ότι με 37 δισεκατομμύρια, χάρη στην προηγούμενη κυβέρνηση, καταγεγραμμένο είναι αυτό, στο ταμείο, υποθέτω ότι μπορεί μια κυβέρνηση να αντιμετωπίζει λίγο πιο χαλαρά, να το πω κομψά, το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας κρίσης. Κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν λογικό να συναντήσει τον κύριο Ρέγλιν για να του πει: κοίταξε να δεις, στον Τσίπρα δεν φέρατε καμία αντίρρηση και εγώ αυτά τα 5, κάτι δις θα τα χρησιμοποιήσω για να μειώσω τα πλεονάσματα και θα κάνω τη δική μου πολιτική. Θα παίρνει λοιπόν πολιτικός, αυτό λέτε. Είναι ένας πολιτικός της δεξιάς. Ναι. Πάρα πολλά έχουν περάσει όταν υπάρχει στεναρή στάση, αξιοπιστία και πειθός. Λοιπόν, είναι ένας πολιτικός της δεξιάς, θα μπορούσε αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο να τον χρησιμοποιήσει χωρίς να χρειαστεί να κάνει αλλού περικοπές για να μειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων ή των πάρα πολύ εύπορων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων. Δεν έκανε αυτό. Ανέβασε ξανά τα πλεονάσματα στο 3,5. Καταραίει λοιπόν οποιαδήποτε δική του δυνατότητα να ισχυρίζεται ότι θέλει τη μείωσή τους και έρχεται ενώπιον μιας δύσκολης εξίσωσης της κατάρτισης του προϋπολογισμού, όπου εκεί θα έχουμε βεβαίως κάποιο δημοσιονομικό κενό, θα δούμε ακριβώς πόσο θα είναι και θα πρέπει να καλυφθεί και όποιο ποσό αποφασίσει να προκύψει ο κύριος Μητσοτάκης από τη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων που διαβάζουμε τουλάχιστον ότι θα κάνει. Εμείς τη μείωση των πλεονασμάτων, μας λέτε εσείς την κάναμε μόνο μερός, αλλά την κάναμε χωρίς αντιγυρίσματα, χωρίς να δώσουμε κάτι για να τα πάρουμε και τις σχεδιάσαμε άμεσα τις φοροελαφρύνσεις. Δηλαδή, το 2020, θα δούμε τώρα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή, θα υπάρχει κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης που είχαμε εμείς σχεδιάσει για το 2020. Θα υπάρχει η μείωση της προκαταβολής φόρου. Άρα εκεί είναι ζητήματα πάνω στα οποία νομίζω θα κρυφθεί ο καθένας και είναι και ο καμβάς πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί και η πολιτική αντιπαράθεση. Πάντως, επειδή η πολιτική, δεν σας ζητώ να μπείτε στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά επειδή η πολιτική έχει και το στοιχείο της ανάλυσης, εσείς πώς μπορείτε να αιτιολογήσετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε κάτι το οποίο, όπως λέτε, θα μπορούσε να έχει περάσει και δεν προτίμησε να έχει λυμμένα τα χέρια του, να πει αφού το βρήκα από τον Τσίπρα, βεβαίως, να κυνηγάω 2,5% πλεονάσματα, όχι 3,5% για να μειώσω και τους φόρους, να τονώσω και την ανάπτυξη. Γιατί να μην το κάνει δηλαδή? Αυτή η επιλογή του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύει το υποκριτικό της όλης κουβέντας γύρω από τα πλεονάσματα. Διότι τα πλεονάσματα γίνονται η νέα μεγάλη δικαιολογία για να περάσουν άλλου τύπου πολιτικές. Παλαιότερα, κύριε Μελιγκόνη, είχαμε την παραμονή στο ευρώ και την αναδιάρθρωση του χρέους. Ναι. Με την προσδοκία της αναδιάρθρωσης του χρέους ή της παραμονής στο ευρώ ή τώρα της μείωσης των πλεονασμάτων, το καρότο, έχουμε υποστεί το μαστίγιο αλλεπάλληλων περικοπών, κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, τεράστια ύφεση στην οικονομία. Αυτή τη θέση λοιπόν πάνε να πάρουν τα πλεονάσματα. Αν είχατε παρακολουθήσει τη συζήτηση στη Βουλή όταν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία ως κυβέρνηση, θα βλέπατε στις τοποθετήσεις των στελεχών της τότε αντιπολίτευσης να μιλούν με έντονο τρόπο και να διαμαρτύρονται επειδή καταστρέψαμε, λέει, το διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας. Προφανώς εννοούν το διαπραγματευτικό χαρτί των εταίρων και των ενδεχόμενων επόμενων πολιτικών ηγεσιών εναντί του λαού. Διότι χαμηλά πλεονάσματα με ένα τετελεσμένο τρόπο στις αρχές του 2020 και για το 2021 και για το 2022, σημαίνει ότι οι πιέσεις δεν θα μπορούσαν να είναι μεγάλες για να επιβληθούν πολιτικές όπως 1:5 στο δημόσιο, ιδιωτικοποίηση του επικουρικού πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, ένα πλέγμα πολιτικών, ιδιωτικοποίησης, ένα πλέγμα πολιτικών, τις οποίες φιλοδοξεί η Νέα Δημοκρατία να τις φέρει με τη δικαιολογία ότι εμπίπτουν σε ένα υποτιθέμενο μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα πείσει τους εταίρους ότι πρέπει να μας αφήσουν να κατεβάσουμε τα πλεονάσματα. Για 2 χρόνια μιλάμε, έτσι, για το 2021 και το 2022. Έχει τελειώσει η κουβέντα για το 2020, 2021 και 2022. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα συζητάμε για το αν θα μειωθούν τα πλεονάσματα για 2 έτη, που σημαίνει γύρω στα 3,5 δις η σούμα.
το συνολικό ποσό. Τώρα, εσείς και ως οικονομολόγος, το είπατε πριν λίγο ακροθυγώς, βλέπετε να έρχεται κάποια παγκόσμια κρίση, μπήκε σε ύφεση έστω με 0,1% η οικονομία της Γερμανίας, το ίδιο συμβαίνει και με άλλες, ας πούμε, ατμομηχανές, όπως λένε, της παγκόσμιας οικονομίας. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή οικονομία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείζωνα οικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα, τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, την διαδικασία της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γενικότερο ηφαισιακό κλίμα το οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται στις κεντρικές οικονομίες της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα δεσμενές οικονομικό περιβάλλον από το οποίο θα περιμένει κανείς να επηρεαστεί και η δική μας οικονομία. Τι θα έπρεπε και τι μπορεί να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση? Πρώτον, να κάνει κινήσεις όπως αυτή που συζητάγαμε πριν σε σχέση με τα πλεονάσματα. Δεύτερον, να προτεραιοποιήσει τομείς ανάπτυξης οι οποίοι έχουν μεγάλους πολλαπλασιαστές, δηλαδή έχουν αντίκτυπο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και να κάνει ένα όσο το δυνατόν γενναίο βήμα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών για δημόσιες επενδύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν είναι στον ορίζοντα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασαν οι προγραμματικές δηλώσεις και ουδέν υπόθηκε γύρω από την αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανάπτυξη στο μυαλό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας συρρυκνώνεται στην διεκπεραίωση 4-5 μεγάλων project και στο αναμάσιμα τετριμένων, θα σας έλεγα, δεν θέλω να πω αρνητικών, αλλά τετριμένων τουλάχιστον συνθημάτων περί ενίσχυσης της οικοδομής και του τουρισμού. Αυτοί είναι δύο κλάδοι οι οποίοι ο τουρισμός από τη μία είχε την δική του εντυπωσιακή πορεία. Αποδείχθηκε ότι μόνος του δεν μπορεί να μας βγάλει από την κρίση όμως, διότι ακόμα και όταν η οικονομία μας πήγαινε άσχημα συνολικά, ο τουρισμός μας ανέβαινε. Άρα είναι ένας κλάδος ο οποίος συνέβαλε ενδεχομένως στο να σταθεροποιηθεί η οικονομία μας, δεν μπόρεσε από μόνος του να μας βγάλει από την κρίση. Και η οικοδομή είναι μια άλλη ιστορία, η οποία νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε διδάγματα από το πώς διαχειριστήκαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, διότι είναι μια διαδικασία επένδυσης η οποία απαιτεί το να χτίζεις κτίρια, αλλά μπορείς να τα αξιοποιείς. Δηλαδή το να χτίζεις κτίρια, να φτιάχνεις οικοδομές οι οποίες μένουν άδειες. Δεν είναι η λύση. Άρα θα έλεγα η έμφαση στις υποδομές, στα δίκτυα, στις νέες τεχνολογίες και η προτεραιοποίηση τέτοιου τύπου είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πάντως, με εξαίρεση κάποιες επενδύσεις ή κάποια project στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι, π.χ. οι σκουριές, σε όλα τα άλλα τα οποία έλεγε και η κυβέρνησή σας ότι τα θέλει, από αυτή την κυβέρνηση, ως προς τα πρώτα βήματα τουλάχιστον, θα δούμε πότε θα μπουν οι μπουλντόζες, βλέπουμε ότι ένας πολίτης, ας πούμε, που παρακολουθεί τα πράγματα μακρόθεν από το καναπέ του, βλέπει ότι υπάρχει μια πρεμούρα παραπάνω. Δηλαδή για το ελληνικό έχουν γίνει ένα σωρό συσκέψεις, διυπουργικές, ιστορίες κτλ. Σας παρακαλώ τώρα. ΣΥΡΙΖΑ θυμάμαι 4,5 χρόνια σκληρές διαπραγματεύσεις. Αν ήμασταν μεταξύ μας, θα σας έλεγα μην πατάτε τον καλό. Είμαστε και σε δημόσια θέα και στην τηλεόραση. Λοιπόν, εμείς στο ελληνικό ειδικά παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία ήταν απολύτως απροσδιόριστη ως προς τα τυπικά της και με έναν όγκο γραφειοκρατικών διαδικασιών να επικρέμονται και να μην έχουν ολοκληρωθεί. Έτσι, παραλάβαμε μια κατάσταση όπου δεν υπήρχαν οριοθετήσεις στο οικόπεδο, ούτε του Αιγαλού, ούτε των αρχαιολογικών χώρων, ούτε τίποτα. Αυτά τα πράγματα έγιναν, υπήρξε το Προεδρικό Διάταγμα, πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ετοιμάζαμε και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Έγινε μια νομοθετική παρέμβαση από την Νέα Δημοκρατία, η οποία επιτρέπει να χτίζονται και δευτερεύοντα κτίρια δίπλα στα μεγάλα ψηλά κτίρια τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο. Είναι μια κατάσταση την οποία την παρακολουθούμε. Ναι. Η αίσθησή μας είναι ότι μάλλον υπάρχει μια τάση να λύνονται τα χέρια του επίδοξου επενδυτή για να μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει όπως νομίζει στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου βάζει και τη συζήτηση στο σωστό της μέγεθος. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι 4-5 project προχωρούν. Να προχωρήσουν βεβαίως και θα είναι και δημιουργική η δική μας η αντεπαράθεση. Ναι. Θα είναι, θα σας έλεγα, ενθαρρυντική του να γίνουν βεβαίως με την προστασία του περιβάλλοντος και των κανόνων αυτές οι επενδύσεις. Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας? 70.000 λένε για το ελληνικό, 75. Στην διάρκεια του, νομίζω. Μήπως, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω τώρα ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι πάρα πολύ ακραίες. Δεν πρόκειται περί αυτού, είναι απολύτως προφανές. Αλλά νομίζω ότι
εάν πάρουμε αποσπασματικά και δείτε και τις, τα project στα οποία αναφέρονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι project τα οποία βεβαίως είναι θετικό να προχωρήσουν, αλλά δεν είναι η στρατηγική η οποία θα διατηρήσει την οικονομία μας στην τροχιά της δίκης βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε άλλο. Βεβαίως είναι σημαντικά και κάποια, επειδή συζητιούνται πολύ περισσότερο, έχουν και έτσι ένα συμβολισμό ενισχυμένο, θα σας έλεγα. Ναι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εμείς, κύριε Μελιγκόνη, για πρώτη φορά στα χρονικά είχαμε συγκροτήσει την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων και για το οποίο δεν έγινε καμία συζήτηση. Προσωπικώς το θεωρώ απολύτως θεμητό το να υπάρχει μια καινούρια κυβέρνηση η οποία να πει: ξέρετε κάτι, οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής σας στρατηγικής δεν εμπίπτουν σε αυτά που εμείς πιστεύουμε, θα τα αλλάξουμε. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Έχουμε μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία αφορά 3-4 project. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι να υπενθυμίσω ότι έχουμε φύγει από τις ανοησίες του τύπου μπαίνουν μπουλντόζες την πρώτη εβδομάδα. Έτσι δεν ακούγονται τέτοια πράγματα. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει, εδώ θα είμαστε. Αλλά εμείς χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου. Με την έννοια ότι χρειάζεται πραγματικά να συζητήσουμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μιας συμπαγούς αναπτυξιακής στρατηγικής. Ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Σύμφωνοι. Χρειάζεται σχεδιασμός και προτεραιότητες. Σύμφωνοι, αλλά εσείς ουσιαστικά ζητάτε μια εθνική στρατηγική σε βάθος δεκαετίας, με αρχή, μέση, τέλος. Και δεν ξέρω, μήπως ζητάτε πολλά από μια κυβέρνηση η οποία καλώς ή κακώς 50 μέρες είναι στα πράγματα. Συγχωρείτε, αυτό το κείμενο είναι έτοιμο. Δεν το δικό σας κείμενο. Η Νέα Δημοκρατία αλλιώς οραματίζεται την ανάπτυξη. Συγχωρείτε, κοντεύει να είναι αναρτημένο ένα χρόνο. Και όπως αν οραματίζεται αλλιώς την ανάπτυξη, θα έπρεπε να είναι σε θέση το δικό μας κείμενο να το συγκρίνει με τις δικές της προτεραιότητες, να μας πει τι θέλει να κάνει και στοιχειωδώς να έχει σχεδιάσει το πώς αναμορφώνει μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί. Τώρα, επειδή η κυβέρνησή σας διαχειρίστηκε πολύ δύσκολα πράγματα, αναρωτιέμαι πόσο αυτό σας δυσκολεύει στην αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, ακούω χτες και σήμερα όλη την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση για το προσφυγικό. Καλά κάνετε και τις κάνετε κριτική, όμως αυτό που λένε τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι μέχρι χτες κυβερνούσατε, στη Μόρια τα πράγματα δεν ήταν καλά κλπ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στη Μόρια. Ξέρω εγώ, στη ΔΕΗ δεν την αφήσατε και να πετάει, να το πω έτσι. Όλα αυτά πόσο σας δένουν ή σας λύνουν τα χέρια να κάνετε αντιπολίτευση. Έχετε δίκιο ως προς το εξής. Όταν κάνεις αντιπολίτευση και έρχεσαι από μία περίοδο έτσι, συμπαγούς τετραετίας και κυβερνητικής θητείας, η οποία ήταν 4,5 χρόνια στο σύνολό της, έχεις ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι ξέρεις τα πράγματα από μέσα και ταυτόχρονα αυτό έχει και το μειονέκτημα ότι δεν μπορείς να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αυτό είναι καλό όμως για τον πολιτικό διάλογο. Μόρια. Στη Μόρια μέχρι τον Ιούλιο ήταν 5.000 άτομα. Τώρα είναι 10.000. Ξέρετε γιατί είναι 10.000? Γιατί δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός μετεγκατάστασης εντός της επικράτειας. Καθόλου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν περάσει ο μήνας Σεπτέμβριος και δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα και στη σύντηση εκεί πέρα, θα έχουμε τρομερά προβλήματα. Εδώ έχει επιδείξει. Πέραν των αντιφάσεων, η κυβέρνηση, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι η πρώτη επίσκεψη του κύριου Χρυσογοίδη στη Μόρια ήταν μια επίσκεψη από την οποία βγήκε με δηλώσεις που έλεγε ότι η δουλειά εδώ πέρα που έχει γίνει είναι άρτια. Έχουμε στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι έχουμε την κόλαση της Μόριας. Λοιπόν, τους δύο τελευταίους μήνες το πρόβλημα έχει γίνει εκρηκτικό. Η αδυναμία τους να χειριστούν στοιχειώδη πράγματα πολλαπλασιάζει τα ζητήματα αυτά και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει και η προσέγγιση ιδεολογικών εμμονών, όπως στο ζήτημα των δευτεροβάθμιων επιτροπών, δεν θα βοηθήσει καθόλου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα προσεγγίσουν νομικούς, οι οποίοι θα τους πούνε να προσφύγουν στα δικαστήρια. Και τα διοικητικά δικαστήρια θα καθυστερήσουν πολύ περισσότερο από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές. Λοιπόν, προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα απότομα, δηλαδή αναγκάστηκαν να πούνε ότι είναι γεωπολιτικοί και ευρύτεροι λόγοι της έκρηξης του προσφυγικού ζητήματος, αλλά εδώ χρειάζεται και μια διαχειριστική επάρκεια και μια ειλικρίνεια στο δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, ΔΕΗ, είδατε χθες το έγγραφο με την Γενική Διευθύντρια που προειδοποιεί ότι υπάρχει θέμα βιωσιμότητας. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή στην περιγραφή της κατάστασης της ΔΕΗ. Εάν τα πράγματα ήταν τόσο δραματικά, δεν θα ήταν αυτή η επιχείρηση η οποία το 2018 είχε κάνει 750 εκατομμύρια νέες επενδύσεις. Προφανέστατα επανέρχονται τα σενάρια της ιδιωτικοποίησης. Είναι φιλέτο, είναι περιουσία του ελληνικού λαού, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου ανεκτήμητη. Και δεν είναι μόνο ότι η ελληνική κοινωνία είχε επενδύσει δισεκατομμύρια μέσα στα χρόνια για να αναπτυχθεί,
όλο το δίκτυο της ΔΕΗ, είναι ότι οι αιμονικοί νεοφιλελεύθεροι δεν κοιτούν και έξω από το παράθυρο. Δεν κοιτούν τη σύγχρονη οικονομική εμπειρία, η οποία λέει ότι οπουδήποτε αυτές οι κρίσιμες υποδομές ιδιωτικοποιήθηκαν, είχαμε έλλειψη συντήρησης και επενδύσεων αναβάθμισης που κατέληξαν σε καταστροφές. Η Καλιφόρνια, πρέπει να σας πω, είχε εκτεταμένες πυρκαγιές πριν από χρόνια, επειδή ήταν εκεί ανακατεμένη μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία ενέργειας, η Enron, η οποία κατέρευσε και είχε και τους εργαζόμενούς της να μένουν χωρίς ασφάλιση και βεβαίως ευθύνεται και για τα μεγάλα προβλήματα που εμφάνισαν τα δίκτυα. Οι μεγάλες υποδομές προϋποθέτουν συμμετοχή του δημοσίου, πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες για τη συντήρησή τους και θα σας έλεγα και αυτού του τύπου υποδομές είναι υποδομές οι οποίες αποτελούν τη συγκολητική ουσία της χώρας. Είναι συνεκτικές υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί με όρους αγοράς να αναλύονται και να εκτιμώνται. Εσείς έχετε αρχίσει να κατηγορείτε τον κύριο Χατζηδάκη ότι με αυτά που λέει ουσιαστικά απαξιώνει την επιχείρηση. Μάλιστα, υπάρχουν και σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι αυτό το πράγμα θα ελεγχθεί, θα διαρευνηθεί όχι μόνο πολιτικά, αλλά ενδεχομένως αν μιλάμε για απαξίωση μετοχής κλπ. Και αλλιώς. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε και την κυβέρνηση να σας απειλεί με εξεταστική για το θέμα της ΔΕΗ. Ακούω για εξεταστικές για το πρώτο εξάμηνο τώρα που ο κύριος Βαρουφάκης έγινε και πρωταγωνιστής. Τον είδαμε και στη Βενετία, εκεί στα κόκκινα χαλιά. Έτσι θα πάμε. Ο ένας θα απειλεί τον άλλον με εξεταστικές κτλ. Κοιτάξτε, η στάση του κύριου Χατζηδάκη είναι ύποπτη. Δηλαδή, το ότι αντί να είναι στο γραφείο του, ο άνθρωπος είναι όλη την ημέρα στα τηλεοπτικά κανάλια και περιγράφει το πόσο κακή είναι η κατάσταση της ΔΕΗ, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, θα σας έλεγα, μη εξηγήσιμο με όρους τρέχουσας πολιτικής. Τώρα, το αν θα πάμε σε φάμπρικα εξεταστικών, νομίζω. Μας δείχνουν, θα έλεγα οι κυβερνώντες, ότι κάθε φορά που στριμώχνονται θα λένε τέτοιου τύπου πράγματα. Ενδεχομένως να προχωρήσουν κιόλας, αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εκεί πέρα να υποθούν και πράγματα τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε με καθαρό τρόπο όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπως. Είπατε, ας πούμε, για το πρώτο εξάμεινο της. Ναι. Άρα θα μπορούσε να ανοίξει ένα ζήτημα για το αν υπήρχαν αξιωματούχοι οι οποίοι επέτειναν με δηλώσεις τους ή με διαδόσεις τους το ενδεχόμενο τραπεζικής κρίσης. Θα μπορούσε να ανοίξει ένα ζήτημα εάν είχαμε τέτοια φαινόμενα και πριν την κυβερνητική αλλαγή του 2015. Έτσι δεν είναι. Αλλά τώρα αυτό, ξέρετε, καμιά φορά γίνεται και λίγο γραφικό, διότι έχει κλείσει νερό στα βλάκι, έχουν περάσει 4 χρόνια, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και είναι και λίγο προκλητικό αυτοί που βήθησαν τη χώρα και στα μνημόνια και στην κρίση να κουνάν το δάχτυλο και να επέρονται και να απειλούν εμάς που βγάλαμε τη χώρα από την κρίση όταν μας πάνε και στα δικαστήρια. Νησάφι. Πάντως, αν είχατε τώρα δίπλα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρτάται ποιον. Σωστό και αυτό. Ποιον. Θα σας υπενθύμιζε για πόσα σκάνδαλα τους είχατε κατηγορήσει, υπουργούς να βγαίνουν έξω από το Μαξίμου και να μιλάνε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όπως η στάση του ελληνικού κράτους, εξεταστικές, προανακριτικές, ψηφοφορίες στη Βουλή. Όχι ότι μέχρι τώρα έχει βγει κάτι από όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ξέρω, αν μιλάτε για την Νοβάρτης. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Όπως την σχολιάσαμε με Φιδό όταν ήμασταν κυβέρνηση, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Να αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όχι να βγαίνουν κάποιοι να λένε θα τους λιώσω, θα τους τελειώσω, θα τους γδάρω, θα τους βήσω. Εσείς πάντως περιμένατε, φαντάζομαι δεν ξέρατε τους ρυθμούς δικαιοσύνης, περιμένατε ότι θα είχε προχωρήσει έρευνα περισσότερο ώσπου να ολοκληρωνόταν ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά πάντα κρατάς την επιφύλαξη, διότι είναι η δικαιοσύνη η οποία έρευνα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα βρει, τι δεν θα βρει. Μπορείς πολιτικά να εκτιμήσεις ότι η Νοβάρτης βαρύνεται με σκάνδαλα ανά την Ιφίλιο και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος, εφόσον είχαμε και αυτή την πορεία των δαπανών και την εύνοια της συγκεκριμένης εταιρείας, να υποθέτεις ότι η Ελλάδα ήταν κάτι διαφορετικό. Μάλλον το ανάποδο πρέπει να αποδειχθεί. Τώρα ποιος είχε και δεν είχε την ευθύνη, είναι άλλοι αρμόδιοι να το κρίνουν. Τώρα, κύριε Παπά, είναι σε μια διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να ανοιχθεί, να μετασχηματιστεί. Έχει ανοίξει και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα στο εσωτερικό του. Δεν ξέρω για πόσους μήνες έχετε την πολυτέλεια να το κάνετε έτσι που κινείται γρήγορα η κυβέρνηση. Θα μας πείτε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Εσείς διαχειριστήκατε όλο το θέμα των media, πιστώνεστε και τον περίφημο διαγωνισμό, αποκτήσατε και πάρα πολλούς εχθρούς γι' αυτό. Αλλά το τοπίο που διαμορφώθηκε είναι ένα τοπίο μηντιακής υπεροπλίας της Νέας Δημοκρατίας και αναρωτιέμαι αν αυτό
σας φοβίζει με την έννοια ότι βλέπετε ότι τα μισά από αυτά που γίνονται σχεδόν δεν περνάνε λοιπόν, προς τα έξω. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση με την ευλογία καναλαρχών και μεντιαρχών. Και γι' αυτό είχε τη δυνατότητα και όταν κυβέρνησε να βάλει το δάκτυλο στην πληγή και να πει ότι έχουμε μία τρελή ιδέα εδώ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι είπαμε, να εφαρμόσουμε το νόμο περί αδειοδότησης και το Σύνταγμα. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση η οποία το έκανε. Μετά από 30 χρόνια τα κανάλια αυτή τη στιγμή λειτουργούν με άδειες. Προφανέστατα γίνονται συγκεκριμένες δημοσιογραφικές επιλογές. Είναι απολύτως προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι διαχειρίζονται τις ειδήσεις είναι ένας τρόπος ο οποίος καταφανώς πηγαίνει προς τη στήριξη της κυβέρνησης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στατικά. Η κυβέρνηση θα αναμετρηθεί με την πραγματικότητα και ξέρετε όταν τα κανάλια, με το παράδειγμα του Μέγκα θα σας έλεγα περισσότερο από όλα και καταφανώς, επιλέγουν την πραγματικότητα να την βιάζουν, να τη διαστρεβλώνουν με τρόπο εκοφαντικό, να συκοφαντούν κοινωνικές ομάδες οι οποίες ξεσκόνονται, έρχεται βαρύς οπέλεκης της ιστορίας απάνω τους. Και δεν μιλώ βεβαίως για τους εργαζόμενους για τους οποίους είχαμε και την μέρημνα τη σχετική, αλλά μιλάω για μια δημοσιογραφική ελίτ η οποία πλήρωσε το τίμημα αυτής, θα σας έλεγα, της ασυνέπειας. Δηλαδή της ασυνέπειας σε σχέση με την αποτύπωση της πραγματικότητας. Το πώς προσπάθησαν να θάψουν το κίνημα των αγανακτισμένων, το πώς κατασυκοφάντησαν οποιαδήποτε δυνατότητα εναλλακτικής πολιτικής προοπτικής. Ήρθε η ώρα που τα πληρώσανε κάποιοι. Μάλιστα. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση που είχαμε. Καλή σεζόν. Αποφεύγουμε να λέμε καλό χειμώνα, διότι. Έτσι. Ας μείνουμε στο καλή σεζόν. Καλή σεζόν σας. Και στο επανειδήν, λοιπόν. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, τώρα, στα της τσέπης μας. Νέες αυξήσεις θα δουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ οι καταναλωτές, καθώς τέθηκαν σε ισχύ τα νέα τιμολόγια. Εκτός από το ψαλίδι που μειώνει κατά 50% την έκπτωση συνέπειας για το 65% των καταναλωτών, η αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας συνεπάγεται και αύξηση τιμής των προϊόντων δευτερογενούς τομέα, κάτι που φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους πελάτες της επιχείρησης. Πονό και έφαλο φαίνεται πως προκαλούν στους καταναλωτές οι νέες αυξήσεις που κρύβουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία τέθηκαν επίσημα από χθες σε ισχύ. Η αναπροσαρμογή στα πάγια όλων των κατηγοριών που στους επαγγελματίες φτάνει το 23%, στους αγρότες διαμορφώνεται στο 13,2% και περιλαμβάνει αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας της τάξης του 16,4% που μπορεί να φτάσουν το 16,9%, συνεπάγεται και με αύξηση στο κόστος παραγωγής σε όλα τα προϊόντα του δευτερογενούς τομέα. Μία αύξηση της τάξης του 12% που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15%, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Φουσκωμένος δεν λες τίποτα, κοπέλα μου. Και πόσο θα έρθει ακόμα φουσκωμένος δεν ξέρω. Όλο μαζεύουν. Τι τα κάνουν τόσα λεφτά δεν ξέρω. Περισσότερο από την πρώτη εχθές. Ναι. Δεν ξέρω. Όσο μπορούμε θα το πληρώνουμε. Όσο δεν μπορούμε θα το κόψουμε. Άρα είστε συνεπείς κάθε δύο μήνες. Ναι, είμαστε συνεπείς. Όλο τον κόσμο θα επηρεάσει. Όλοι έχουμε ρυθμίσει. Είναι αυξημένο το πράγμα. Κουράγιο και με δόσεις θα πληρώνουμε όλοι μας. Αύξηση 22,5% επιβάλλεται και στα τέλη φωτισμού κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες και δρόμοι που εμφανίζονται ως δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ενώ ακριβένει και η ελάχιστη χρέωση. Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% για τους οικιακούς καταναλωτές και κατά 35% για τους λοιπούς καταναλωτές χαμηλής τάσεως, με τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, δύο μέτρα που θεωρείται ότι θα αντισταθμίσουν τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, φαίνεται πως δεν καθησυχάζουν τους καταναλωτές, καθώς οι κρυφές επιβαρύνσεις είναι που τους ανησυχούν. Ανησυχούμε. Η τσέπη μας ανησυχείς. Φυσικά ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε. Για όλο τον κόσμο είναι η επιβάρυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, και δεν νομίζω δεν είναι και στα καλύτερά της. Αν είναι λίγο, δεν θα με επηρεάσει. Και θα είναι λίγο, τουλάχιστον από ό,τι λένε. Θα δούμε. Φουσκωμένος έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, λένε οι περισσότεροι καταναλωτές, οι οποίοι όμως όπως επισημαίνουν φροντίζουν να είναι όσο πιο συνεπείς γίνεται στις πληρωμές τους. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να καταργήσουν και αυτό το 15 επί της συνέπειας, το κάνανε 5 νομίζω. Θα μπορούσαν να το κρατήσουν, αλλά έχει προβλήματα η ΔΕΗ, φαίνεται και δεν μπορούν να γίνει διαφορετικά. Η μείωση της έκπτωσης συνέπειας το 5% από 10% αναμένεται την 1η Νοεμβρίου. Αναμένεται λοιπόν την 1η Νοεμβρίου η Λυπητερή. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό και για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις με τους συναδέλφους μας, τον Χρήστο Κιμπιζή και τον Γιώργο Μιχαηλίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, ας ξεκινήσουμε από σένα. Το ένα κομμάτι είναι τι θα δει ο καθένας και η καθεμιά μας στο λογαριασμό.
Το άλλο κομμάτι, το οποίο ανησυχεί ακόμη περισσότερους, είναι αυτές οι μικρές, εδώ που τα λέμε, αυξήσεις και επιβαρύνσεις, πώς θα μετακυλιστούν και πώς θα πολλαπλασιαστούν στα προϊόντα, τις υπηρεσίες. Το ρεύμα χρησιμοποιείται για τα πάντα. Για τα πάντα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε κάποιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος μάλιστα σχολιάζοντας ένα δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών, η οποία έλεγε ακριβώς αυτό το οποίο έθεσες, ότι υπάρχουν κάποιες κρυφές αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ο κ. Χατζηδάκης είπε, και μεταφέρω τώρα τα λόγια του, ότι είναι. Υπάρχουν. Να το πω πιο σωστά. Ο κ. Χατζηδάκης είπε το εξής, ότι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν γίνει στους λογαριασμούς έρχονται και αντισταθμίζονται με την μείωση του ΦΠΑ την οποία έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και με του ΕΤΜΕΑΡ την οποία έκανε η τωρινή κυβέρνηση. Έτσι φτάνουμε σε τιμολόγια τα οποία επί της ουσίας δεν επιβαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή με σκοπό να διασωθεί η εταιρεία. Διότι σου μεταφέρω τώρα το κυβερνητικό ρεπορτάζ και σου λέω το εξής, ότι από την κυβέρνηση λένε ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια επιχείρηση προς κατάρρευση. Είναι μια επιχείρηση που έχει καταρρεύσει και προσπαθούμε να την αναστήσουμε. Από τη στιγμή που έχει 900 εκατομμύρια ζημιά, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου μέσα στο Σεπτέμβριο να μην υπάρχει πρόβλημα με τον ορκωτολογιστή, μέσα στον Οκτώβριο να έχουν καταργηθεί δια νόμου τα νόμε και από την καινούργια χρονιά να μπορέσουμε να υπάρχουν κάποια μπόνους, κάποιες μπορούμε να πούμε ελαφρύνεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως λειτουργούν κατά κύριο λόγο οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου οποιαδήποτε αδικία υπάρχει μέχρι το τέλος χρονιάς να έχει ίσως σταθμιστεί. Χρήστο, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το θέμα θα απασχολεί και το πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς η αντιπαράθεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Ακριβώς. Να δούμε, Γιώργο, καταρχήν τι κρύβουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν. Μείωση κατά 50% στην έκπτωση συνέπειας, αφορά περίπου το 65% των καταναλωτών. Αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας πάνω από 16%. Αναπροσαρμογή στα πάγια όλων των κατηγοριών, που σε επαγγελματίες κυρίως φτάνει στο 23%. Αύξηση 22,5% στα τέλη φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, όπως είναι πλατείες και δρόμοι κλπ. Και ακριβένει και ελάχιστη χρέωση. Η αύξηση όντως δεν θα είναι τραγική. Όμως, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μειώσει το ΦΠΑ στην ενέργεια, η οποία μείωση επί της ουσίας χάνεται. Δηλαδή, ένας χρόνος και κάτι μετά από την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αντί να βλέπουμε ελαφρύνσεις μετά από 10 χρόνια λιτότητας και επιβαρύνσεων, βλέπουμε να προστίθενται βάρη. Και το σημαντικό είναι ότι αυξάνεται και η τιμή του προϊόντος, δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πολύ λίγο, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις λογικά είναι να αυξήσουν τις τιμές των αγαθών που πουλάνε. Για παράδειγμα, δηλαδή, κάποιοι λένε ότι μπορεί να αυξηθεί και η τιμή του ψωμιού. Διότι φούρνητοι και είναι ρεύμα και είναι. Δεν ανάβει κανείς φούρναρης φωτιά. Ρεύμα καταναλώνει. Θα δει ο φούρναρης τους λογαριασμούς αυξημένους, θα μετακυλήσει τη διαφορά στο ψωμί. Θέλω να σου πω τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιολογεί τις αυξήσεις στα άσχημα όπως τα χαρακτηρίζει οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, τα οποία όμως ήταν γνωστά και προεκλογικά. Τα ξέραμε και προεκλογικά. Και τίθεται πολιτικό ερώτημα, είναι και πολιτικό και ηθικό το ερώτημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, ενώ ήξερε τα άσχημα δεδομένα της ΔΕΗ, δεν είπε ξεκάθαρα στον κόσμο και στους δεξιούς και στους αριστερούς, και αυτοί που την ψήφισαν και αυτοί που δεν θα την ψήφισαν, τι ήθελε, τι σκόπευε να κάνει με τη ΔΕΗ και το λέει μετά εορτής. Τώρα ο Κωστής Χατζηδάκης υπόσχεται κουπόνια και εκπτωτικά πακέτα. Είναι από το 2020 και βλέπουμε αν και εφόσον θα ισοσκελίσουν τη ζημιά. Θέλω μια σημείωση. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι η μείωση στον πόνους στους συνεπείς τέλος πάντων καταναλωτές είχε ξεκινήσει, ήταν στο 15% και από την αρχή του 2019 έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση ως ένα πρώτο μέτρο εν ώψη της λέλαπας της οποίας ερχόταν. Ήταν το πρώτο μέτρο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη ΔΕΗ σε μια κοινωνική πολιτική, αν μπορούμε να πούμε, την οποία θα πληρώσει η ΔΕΗ και το είπανε και μέσα στη ΔΕΗ κατά την τελετή παράδοση παραλαβής, ότι η ΔΕΗ πληρώνει την κοινωνική πολιτική η οποία έγινε εις βάρος της ίδιας της εταιρείας, αγνοώντας όλο το πλαίσιο το οποίο λειτουργούσε η ΔΕΗ και με τους ανταγωνιστές της. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στα της οικονομίας. Παράθυρο για μείωση των στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα, βλέπει η Citigroup, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους Αμερικανούς αναλυτές θα έδινε
έδινε σημαντικό χώρο για την υλοποίηση ελαφρύνσεων στη φορολογία. Όλα πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσουν στα πολλά και κρίσιμα για την οικονομία ραντεβού του Σεπτεμβρίου με τους θεσμούς. Την ίδια ώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι νέες διατάξεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Από τις κλαδικές συμβάσεις, το συνδικαλιστικό νόμο και τις υπερορίες, η κυβέρνηση φαίνεται πως θέλει να ξανασχεδιάσει το χάρτη της αγοράς εργασίας με τρόπο που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις. Τα πάνω κάτω με ανατροπές και παρεμβάσεις σε κλαδικές συμβάσεις, συνδικαλιστικό νόμο, αλλαγή υπερορίες μερικής απασχόλησης αλλά και τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ θα φέρει το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αν και το οικονομικό επιτελείο κρατά τις αναπτυξιακές αλλαγές για να τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι άλλες διατάξεις που ανακατεύουν ξανά την τράπουλα των εργασιακών αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας έχει επεξεργαστεί διατάξεις που φέρουν παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο, στη διεκδίκηση αποζημίωσης σε περιπτώσεις μη καταβολής δεδουλευμένων, αλλά και αλλαγές στις κλαδικές συμβάσεις. Αν και εκτιμάται ότι θα γίνουν αποδεκτές με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους εργοδοτικούς φορείς, αφού προέρχονται μετά από δικά τους αιτήματα, από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι θα προκαλέσουν αρνητικές αντιδράσεις στις ομάδες των συνδικαλιστών αλλά και την αντιπολίτευση. Αν και επισήμως δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, οι γνώστες των εξελίξεων επισημαίνουν ότι στο υποκατάθεση σχέδιο νόμου θα προβλέπεται η εισαγωγή της δυνατότητας εξαίρεσης από την υποχρεωτική εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης σε επιχειρήσεις που η κρίση τους έφερε μια ανάσα πριν κατεβάσουν ρολά για πάντα. Παράλληλα, προβλέπεται και σωσίβιο για τις επιχειρήσεις που έχουν πέσει σε βαθιά νερά και είναι υπερχρεωμένες ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης να παρεκκλίνουν από την κλαδική σύμβαση. Με λίγα λόγια, αν ο λογιστής λέει ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά, τότε οι κλαδικές συμβάσεις θα μπαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων. Όλα αυτά την ώρα που στην μεγάλη εικόνα της οικονομίας συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την τέταρτη αξιολόγηση της χώρας σε καθεστώς μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας. Αυτή τη φορά τα κλιμάκια των θεσμών δεν θα επικεντρωθούν στις 15 κρεμότητες που έχουν μείνει από τη δεύτερη και την τρίτη αξιολόγηση. Η αλλαγή κυβέρνησης φέρνει προσαρμογές στο μείγμα της συμφωνίας. Από το οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο για παρεμβάσεις ελληνικής ιδιοκτησίας στο ίδιο θετικό πλαίσιο με την άρση των capital controls. Ανάμεσα σε άλλα, θα προβλέπεται η ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων, η ανακοίνωση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου και η ιδιωτικοποίηση. Τα μεγάλα ραντεβού είναι ήδη εδώ. Την Πέμπτη έχει οριστεί το πρώτο Euro Working Group με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλη Αργυρού. Θα ακολουθήσει στις 13 Σεπτεμβρίου η άτυπη σύνοδος του Eurogroup στο Σύγκη, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου σε επίπεδο κλιμακίων και σε επίπεδο επικεφαλής μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, στις 7 Οκτωβρίου, αναμένεται και η κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή. Όλα συνηγορούν ότι το κρίσιμο Eurogroup για την Ελλάδα θα είναι αυτό του Δεκεμβρίου. Αν και η προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων φαίνεται να συναντά εμπόδια στην Ευρώπη, η Citigroup σε σημερινό τη σημείωμα σχολιάζει τα σενάρια που θέλουν την ελληνική κυβέρνηση να ζητά από τους θεσμούς δημοσιονομική ευελιξία της τάξης του 0,6 με 0,7%. Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, τότε θα φανεί πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού το Δεκέμβριο. Τα διαπραγματευτικά ατού της κυβέρνησης είναι η καλύτερη κατάσταση των οικονομικών στοιχείων, η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αυξημένη ρυθμή μείωσης των κόκκινων δανείων. Όλα αυτά, μαζί με τη μείωση του κόστου χρηματοδότησης της χώρας, θα χρησιμοποιηθούν για να πείσει τους πιστωτές να αποδεχθούν την συμπερίληψη των κερδών των SMPs και των ΑΜΦΑΣ στα εσόδα του προϋπολογισμού, επιτρέποντας έτσι τις φορολογικές περικοπές που έχει ήδη εξαγγείλει. Η Citi τονίζει με δεδομένα όλα τα παραπάνω ότι η μείωση του κόστου χρηματοδότησης της Ελλάδας είναι πιθανό να έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο και στην επόμενη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Τράπεζα, αυτό μπορεί να επιτρέψει κάποια ενδεχομένως προσωρινή μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, έστω και μόνο για την επόμενη χρονιά. Σημαντικές αλλαγές φέρνει τώρα η κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου χιλιάδες πολίτες να διευκολυνθούν και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων. Αυτό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, γίνεται μέσα από τη σχετική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο η διαδικασία αποδείχθηκε προβληματική λόγω των πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων. Αυτό που προβλέπεται είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης σε εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες εντός ενός μηνός παρέχουν μία πρόταση ρύθμισης με τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους. Η διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας, αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις ή χαμηλός στοκισμός με επιτόκιο 2% προς αυξημένο με το Euribor τριμήνου. Επιπρόσθετα, το κράτος επιδοτεί την πληρωμή των ανωτέρων μηνιαίων δόσεων του δανείου σε ποσοστό από 20% έως 50%.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας για την τελευταία μας πολιτική συζήτηση, τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής στην Ηλία, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Κύριε Κατρίνη, να ξεκινήσουμε λίγο από το προσφυγικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ανακαλύπτει τώρα τους γεωπολιτικούς λόγους για την αύξηση των ροών. Εσείς, ως πολιτική εκτίμηση, πιστεύετε ότι τώρα η κυβέρνηση βρίσκει μπροστά της αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση? Αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα και προφανώς συνδέεται με στρατηγική Ερντογάν και συνολικά της Τουρκίας, που σε αυτή την δύσκολη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά με το ΝΑΤΟ, ναι, θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να απελευθερώσει χιλιάδες πρόσφυγες, προφανώς δημιουργώντας πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση ανάμεσα σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί είναι ένα ζήτημα που και την προηγούμενη κυβέρνηση την ακούμπησε και τη σημερινή την αφορά. Χωρίς κραυγές, χωρίς ιδιαίτερα συνθήματα. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς κρατάμε χαμηλούς τόνους, ούτε από τη μία το δραματικό που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, που προφανώς εντάσσεται στην ατζέντα της, που είναι λίγο πιο συντηρητική, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κατηγορεί ή να θεωρεί ότι δικαιώνεται για την προηγούμενη παρουσία, γιατί αυτό είναι ένα αντικειμενικό ζήτημα το οποίο γυρίζει σε όλη τη χώρα και αφορά όλη τη χώρα και τους πολίτες. Η ίδια δραματοποίηση εσείς την εντοπίζετε και στο θέμα της ΔΕΗ? Κοιτάξτε, τη ΔΕΗ... Δηλαδή πώς εκτιμάτε πολιτικά ότι ο αρμόδιος υπουργός είναι κάθε μέρα και σε ένα κανάλι και μας λέει πόσο χάλια είναι η επιχείρηση? Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για καμία κυβέρνηση, φαντάζομαι, να αυξήσει την τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 16-17%. Ναι. Ιδιαίτερα όταν μετά τις εκλογές και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είχαν πει κατ' επανάληψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Μια λοιπόν πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία και ο απελχόμενος πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκης, νομίζω το Μάρτιο, είχε δει και είχε περιγράψει με μελανάχρωματα την κατάσταση στη ΔΕΗ. Ναι. Άλλον μετά υπό το κράτος και την πίεση τα ανασκεύασε μερικώς. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπάθησε αρχικά η κυβέρνηση να την εξοραίσει, μετά την δραματοποίησε, είπε ότι θα κάνει αυξήσεις, έκανε αυξήσεις, λέει ότι θα τις σωσκελίσει με τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και τη μείωση του ΦΠΑ που ήδη είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό που ο κ. Χατζηδάκης, ότι η συντολική επιβάρυνση θα είναι μόνο 2,5 ευρώ το μήνα, θα μας το πούν οι τηλεθεατές σας μετά από 1-1,5 μήνα, όταν πάρουν τους λογαριασμούς στα χέρια και δούμε αν αυτές οι αυξήσεις που έχουν την υπογραφή του κ. Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας είναι όντως τόσο μικρές, ή αν τελικά η σύσταση του κ. Χατζηδάκη θα είναι μην καταναλώνετε ρεύμα για να μην υποστείτε τις αυξήσεις που εμείς επιβάλλουμε. Αυτό βεβαίως, κύριε Μελιγκόνη, δεν απαλλάσσει την προηγούμενη κυβέρνηση, την προηγούμενη διοίκηση από μια χαλαρή διαχείριση, ανέμελη θα μου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω, και εγκληματική δημοσιονομικά και πολιτικά, έτσι, που οδήγησε σε μεγάλα ελλείμματα στη ΔΕΗ, που οδήγησε και στις περιβόητες νόμες που η ΔΕΗ ουσιαστικά πουλούσε ρεύμα σε μικρότερη τιμή από αυτή την οποία ουσιαστικά το δημιούργησε και το αγόραζε. Δηλαδή τραγικές επιλογές, οι οποίες οδήγησαν την κατάσταση στο μη παρέκει. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι όσα λένε ως αντεπιχείρημα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι νόμοι, τότε θα έπρεπε να είχαν πουληθεί υδροηλεκτρικά, δηλαδή μονάδες της ΔΕΗ που είναι συμφέρουσες, ή να είχαν πουληθεί δίκτυα, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτό ήταν μια επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης, στη ιδιωτικοποίηση της προπροηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό θα αποδειχθεί και δημοσιονομικά και πολιτικά, αν όντως ήταν μια σωστή επιλογή ή όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς στη ΔΕΗ πρέπει να τη βλέπουμε όχι μόνο σαν μια επιχείρηση, η οποία είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά σαν έναν ενεργειακό κολοσσό πάνω στον οποίο βασίζεται η οικονομία συνολικά της χώρας και που κατά την άποψή μας έπρεπε και μπορεί να παίξει ρόλο και να δημιουργήσει ρόλο πρωταγωνιστικό, ενεργειακό και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τώρα, επειδή αύριο έχει 3 του Σεπτέμβρη, είναι 3 του Σεπτέμβρη, βλέπω ότι μέσα στο κόμμα σας, στο κίνημα αλλαγής, αρχίζουν σιγά σιγά και αναπτύσσονται απόψεις υπέρ της επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γερουλάνος θέλει συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Νίκος Παπανδρέου είπε ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία από πασοκοποίησης. Εσείς είστε κοινάλοι ΠΑΣΟΚ, αλήθεια? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Έχω υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω αποχωρήσει ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά δεν έχω αποστασιοποιηθεί και ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και την όποια μεταξέλιξή του. Μένει και το ίδιο ερώτημα να απευθύνεται σε πάρα πολλούς από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών. Το κίνημα αλλαγής είναι η καρδιά και η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν καταργήθηκε. Δεν υπάρχει καμία
προσπάθεια αποποσοκοποίησης του κινήματος αλλαγής. Εξάλλου, ο Νίκος Παπανδρέου ήταν υποψήφιος βουλευτής του κινήματος αλλαγής και είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο κύριος Γερουλάνος έλαβε το χρήσμα και τη στήριξη του κίνημα αλλαγής, όντας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Λέμε λοιπόν ότι το κίνημα αλλαγής είναι μια μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βέβαια στο κίνημα αλλαγής σέβεται την ιστορία και την παρακαταθήκη της παράταξης και το έργο που έκανε για αυτή τη χώρα, με τα όποια λάθη και τις παραλήψεις, αλλά το ισοζύγιο είναι θετικό. Και αύριο που είναι για μας μια μέρα σημαντική και εμβληματική, θα μου πρέπει να πω, είναι η μέρα της συντηρητικής διακήρυξης 3 Σεπτέμβρη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ερχόμενος στην Ελλάδα, επέλεξε να μην συνεχίσει με μια παράταξη που κατά την άποψή του ήταν περασμένης εποχής και εύθυνε, αλλά να δημιουργήσει κάτι καινούριο, κάτι ριζοσπαστικό, να δώσει δικαιώματα και ελευθερίες στους Έλληνες πολίτες, να δώσει δυνατότητες, όπως και έκανε τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και ο κόσμος, κύριε Μελιγκόνη, και αγκάλιασε το ΠΑΣΟΚ και το πίστεψε και το στήριξε και το ψήφισε και του έδωσε τη δυνατότητα να είναι για πάρα πολλά χρόνια κυβέρνηση και να αφήσει το απότυπμά του σε αυτόν τον τόπο. Που θεωρώ ότι και για τη χώρα και για τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο μεγάλους ηλικία, ήταν ιδιαίτερος θετικό. Αυτή η μετεξέλιξη δηλαδή του Κινάλ, και να κλείσουμε με αυτό, δεν ουσιαστικά οδηγεί το ΠΑΣΟΚ προς το ιστορικό του τέλος. Θα συνεχίσει να υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, είναι μέσα στην καρδιά και την ψυχή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι η ιδεολογία, είναι οι αρχές και οι αξίες μας. Και βεβαίως σήμερα που μιλάμε το κίνημα αλλαγής, στο συντριπτικό το ποσοστό του αποτελείται πολιτικά, στελεχειακά, αλλά και συγκροτείται ιδεολογικά βάσει των αρχών και των αξιών του ΠΑΣΟΚ. Άρα το ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό, παραμένει ζωντανό και συνεχίζει επικαιροποιημένο, γιατί και τα δεδομένα έχουν αλλάξει και νομίζω ότι ακριβώς επειδή και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 έκανε αυτή τη μετεξέλιξη και την αλλαγή, έτσι και τώρα υπάρχει αυτή η μετεξέλιξη και αλλαγή του πολιτικού μας χώρου και η συνέχεια ως κίνημα αλλαγής. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία και στη συνδιάσκεψη του Κινάλ και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μετά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, σαρωτικό είναι το πέρασμα του τυφώνα Ντόριαν από τις Μπαχάμες. Ένας 8χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και σπίτια. Συναγερμός έχει σημάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και κατευθύνεται ο τυφώνας κατηγορίας 5. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που αφήνει στο καταστροφικό πέρασμά του από τις Μπαχάμες ο τυφώνας Ντόριαν. Πρόκειται για τον χειρότερο εφιάλτη που καταγράφηκε στον Ατλαντικό τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Ντόριαν σφυροκοπά τα βόρεια νησιά της χώρας με ανέμους που ξεπερνούν τα 355 χιλιόμετρα την ώρα, μετατρέποντάς τον στο δεύτερο πιο ισχυρό τυφώνα που έχει περάσει ποτέ από τον Ατλαντικό ωκεανό μετά το 1935. Έχει χαρακτηριστεί καταστροφικός και επικίνδυνος για τη ζωή, καθώς αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 5. Το πρώτο θύμα του ήταν ένα 8χρονο αγοράκι στο σύμπλεγμα των νησιών Αμπάγκος που έχασε τη ζωή του πιθανότατα από πνιγμό, ενώ την ίδια στιγμή η αδερφή του αγνοείται. Οι εικόνες που έρχονται από το νησί Great Αμπάγκος στις Μπαχάμες δείχνουν το ύψος του νερού να έχει φτάσει στη μέση των σπιτιών, ενώ οι οροφές τους έχουν διαλυθεί τη στιγμή που εκατοντάδες κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, τα αυτοκίνητα είναι αναποδογυρισμένα, ενώ σπίτια έχουν διαλυθεί από τη μανία του ανέμου. Υποστηρίζεται ότι πάνω από 13.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Την ίδια ώρα κόβει την ανάσα ένα βίντεο που δείχνει αεροσκάφος να έχει μπει στο μάτι του τυφώνα. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μείνουν μέσα στα καταφύγια και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς ο κατηγορίας 5 τυφώνας μπορεί να παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης, όμως παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Τις τελευταίες ώρες ο σαρωτικός Ντόριαν βρίσκεται πάνω από την Great Bahama, με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να αναφέρει πως η περιοχή δέχεται αδιάκοπα χτυπήματα από τους ανέμους του Ντόριαν που πλέον έχουν μειωθεί στα 265 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ισχύ του αυξάνεται ιδιαιτέρως από το γεγονός ότι κινείται πολύ αργά. Οι πολίτες παραμένουν κρυμμένοι σε ασφαλή σημεία, ενώ οι πληγήσεις περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουμπέρτ Μινής, ανέφερε πως αυτή είναι η πιθανότητα η πιο θλιβερή και η χειρότερη μέρα της ζωής του. Ενώ τόνισε πως ως γιατρός έχει εκπαιδευτεί να αντέξει πολλά πράγματα, αλλά τίποτα σαν γι' αυτό. Μένουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκάφος με πάνω από 30 επιβαίνοντες. Οι αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς. Πάμε στην Κατερίνα Ισμήνη Μουλά για τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Στις Φλόγες τυλίχθηκε ένα σκάφος στα ανοιχτά της Σάντα Κρους στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα και με την πυροσβεστική, υπάρχουν 34 αγνοούμενοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πιθανά νεκροί. 5 επιβάτες που κατάφεραν να πηδήξουν στη θάλασσα την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά σώθηκαν. Και οι υπόλοιποι δυστυχώς μάλλον είναι νεκροί.
Οι διασωστικές ενέργειες της πυροσβεστικής συνεχίζονται ακόμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, συνεχίζονται και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, έτσι, με τις εγκαταστάσεις του μετρό να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Είναι απίστευτες οι σκηνές που διαδραματίζονται στο μετρό του Χονγκ Κονγκ. Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τους σταθμούς. Οι διαδηλώσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο βίαιες από την αρχή που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, εδώ και τρεις μήνες δηλαδή. Βλέπουμε και πως μέσα στα βαγόνια μπαίνουν οι αστυνομικοί και χτυπάνε τον κόσμο με κλόμπ, ενώ τους ψεκάζουν και με σπρέι πιπεριού, την ώρα που οι επιβάτες εκλιπαρούν να σταματήσουν. Υπάρχουν και πιο σκληρές εικόνες με αιμόφυρτους ανθρώπους να συλλαμβάνονται και να μεταφέρονται από τις κατασταλτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Και τώρα για να αλλάξουμε κλίμα, αν υπήρχε βραβείο ψυχραιμίας, θα το έπαιρνε σίγουρα ο άντρας που θα μας δείξεις τώρα στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ε? Πράγματι, Γιώργο, έχει προκαλέσει εντυπώσεις ένας άντρας στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος διατήρησε μια υπερβολική, θα λέγαμε, ψυχραιμία κατά τη διάρκεια ενός πλης ληστείας. Mm-hmm. Ο Τόνι Τοβάρη έπινε το ποτό του σε ένα μπαρ και όπως βλέπουμε εδώ, ενώ όλοι οι πελάτες έχουν πέσει στο πάτωμα τρομοκρατημένοι, αυτό συνεχίζει και πίνει το ποτό του. Ο ληστής τον πλησιάζει και τον απειλεί με το όπλο του, προσπαθώντας να του πάρει το κινητό, και ο άντρας αντιστέκεται, μην έχοντας καμία διάθεση να του το δώσει. Μάλιστα, την ώρα που προσπαθεί ο ληστής να πάρει τα λεφτά από το ταμείο, αυτός ανάβει το τσιγάρο του ατάραχος και παρακολουθεί την κατάσταση. Όπως δήλωσε ο ίδιος αργότερα, όσον αφορά αυτή την πρωτοφανή ψυχραιμία που έδειξε, είπε ότι δεν ταράχθηκε γιατί ένιωσε ότι ο άντρας δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία του είναι παροιμιώδης. Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε εκτός συνόρων. Φρικτό τέλος βρήκε γνωστή τραγουδίστρια την ώρα της συναυλίας και ενώ βρισκόταν επί σκηνής μπροστά μάλιστα σε χίλιους θεατές. Η άτυχη τραγουδίστρια έπεσε νεκρή όταν ο μηχανισμός με πυροτεχνήματα εξεράγει μπροστά της. Ασύλληπτη τραγωδία επί σκηνής σημειώθηκε σε συναυλία στην περιοχή Las Berlanas της Ισπανίας. Η Ισπανίδα τραγουδίστρια Joanna Sainz, ερμηνεύτρια του group Super Hollywood Orchestra, σκοτώθηκε μπροστά σε χίλιους θεατές όταν μηχανισμός με πυροτεχνήματα εξεράγει μπροστά της. Όλα συνέβησαν με τη λήξη του show, με τα πυροτεχνήματα να είναι προγραμματισμένα να εκραγούν με το φινάλε. Η άτυχη τραγουδίστρια ωστόσο στάθηκε πολύ κοντά στο μηχανισμό, με αποτέλεσμα από την έκρηξη του πυροτεχνήματος να τραυματιστεί στο στομάχι θανάσιμα και να σκοτωθεί μπροστά στους θεατές που ούρλιαζαν από τρόμο μόλις συνειδητοποίησαν τι ακριβώς συνέβη. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως απλά άκουσαν ένα κρότο και μετά μέσα στις πίτες είδαν την τραγουδίστρια να πέφτει αιμόφυρτη. Αμέσως μετά το θλιβερό περιστατικό, η άτυχη τραγουδίστρια μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της υποκύπτοντας τα τραύματά της. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος μας. Κλείνοντας λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Ακολουθεί η εκπομπή Western με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Στις 10 ακριβώς επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρί και τον Γιώργο Σκιαδήμα και στις 12 Κόντρα 24 με τον Εμίλιο Λιάτσο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.